Salzburg Liverpool 0-2 μέσα σε 2 λεπτά με Σαλάχ το δεύτερο γκολ στο 59. Επαναλαμβάνω, Salzburg από την Αυστρία, Liverpool πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν είναι? Ναι, η Liverpool το πήρε πέρσι. Το Champions League, ναι. 0-2. 0-2 και νομίζω ότι περνάει όμως το σκορ, έτσι. Τελείως. Αν έχανε ήταν λίγο δύσκολο τα πράγματα. Αν έχανε νομίζω αποκλείονταν, αλλά 0-0 ημίχρονο, σε ένα λεπτό έβαλε 2 γκολ. Ωραία, να πούμε και το άλλο το match. Και το άλλο τελειωμένο είναι. Το παραπέντε, μπορείτε να το κυκλώσετε νομίζω. Τι να κυκλώσετε, ένα 12. Νάπολι Γκένκ 3-0. Είναι μόνο κάνει δικό στοίχημα αν το παίζεις άσο και over. Πήγε κανένα 50. Ναι, ναι, ναι. 40-50 mm-hmm. περισσότερο δεν είναι. Καλησπέρα. 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 Ξεκινάει άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Με Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη απέναντί μου και Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο στην καρέκλα που κάθομαι εγώ. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μέχρι και τις 11. Εκτός αν θέλει ο Ζαγόρας να λουφάρει καμιά ώρα, ας μας στείλει ένα μήνυμα, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο στο διάλειμμα. Να καλύτερη κάτσουμε είναι, μέχρι τις 12. Η καλύτερη. Αλλά θα έρθει 12 με μια Ζαγόρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα, ξέρω, άμα τον πει μέχρι τις 12 θα σου πει τώρα τι. Μια τελειώνω. Δεν τον άκουσα σήμερα, έλεγε πραγματικά χθες, να πω την αλήθεια δεν άκουσα χθες βράδυ. Αλλά άκουσα σήμερα που έλεγε ότι πλέον οι εκπομπές θα τελειώνουν μία η ώρα. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι δεν θα κάθομαι άλλο παραπάνω. Ας πούμε, εντάξει, τόσα χρόνια κάθεται πολλές ώρες παραπάνω, η αλήθεια είναι. Άσε τι λέει εγώ, αυτός είναι άρρωστος με το ράδι. Λες. Έχει καψούρα, ναι. Δηλαδή το λέει έτσι για να το λέει. Έχει καψούρα με το ράδι, αυτός μπορεί δηλαδή τώρα στα καλά καθόμενα να ξεκινήσει 11, τελειώσει 4 το πρωί για πλάκα. Ναι, σήμερα ήταν και λίγο, να πω την αλήθεια, λόγω και του εμείς κάποια ηλικία, έτσι λίγο μεγαλύτερη, πέθανε η τραγουδίστρια των το Ροξέτ, η Μαρή, δεν θυμάμαι το επίθετο, Σεσόν. Μαρή Μπονέ. Όχι, Μαρή Μπονέ, όχι. Αυτή ήταν εδώ πέρα τοπική. Η Μαρή Μπονέ με τον Γιώργο Κούδα. Η γυναίκα με μεγάλες επιτυχίες, 61 ετών, να πούμε. 61 χρονών και. Πάρα το νόσο. Με το που το διαβάζω, οι φοβίες μου έτσι λίγο ξανά επανέλθαν από την αλήθεια, διότι λέει από το 2002 είχε. Ναι. Όγκο στον εγκέφαλο. Οπότε. Εντάξει. Όπω με ξέρουν. Τι να κάνω, δεν έχει όγκο. Έχει κάλο στον εγκέφαλο, μη φοβάσαι. Ο κάλο δεν σκοτώνει. Ο κάλο μερικό αποκλείζει. Ο κάλο δεν σκοτώνει. Χαριτολογώντα το λέω για να σκοτώσει. Εντάξει, δεν με πειράζουν αυτά. Α μην έχω υγεία να έχει όλο ο κόσμο, α μην έχω τίποτα γιατί με πειράζουν αυτά τα πειράγματα. Εντάξει, φίλε, κάλο σου είπα. Δεν είναι κακό. Ο κάλο τι είναι δηλαδή. Το κότσι. Ο κότσι, άσο και το κότσι τώρα είναι και αυτό. Θα τον πούμε περαστικά να πάνε καλά. Περαστικά, ρε Χριστάρα. Πάνε καλά οι θεραπείε που κάνει, όλα να είναι έτσι. Καλά και για όλο τον κόσμο, έτσι. Βασικά, πολλές φορές το λέμε αυτό. Το ένα στο άλλο, βλέπεις, ναι, πολλές φορές το λέμε αυτό. Τώρα εντάξει, Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τέτοιο. Ούτε για τον εχθρό μου, για θέμα υγείας, ούτε τον εχθρό μου, φίλε. Ούτε τον εχθρό μου, λέω κάτι άσχημο. Εδώ παρακαλάμε τον Μπαρμπασάβα να ζήσει καμιά 20ετία ακόμα να μας κάνει να γελάμε κι άλλο. Ναι, εσύ είναι έτσι το πηγαίνει εκεί. Καλός άνθρωπος είσαι. Φάνηκε αυτό από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής. Να πάμε όμως στα διαδικαστικά. Είμαι να διαβάσουμε. Καλός άνθρωπος. Ναι. Δεν είμαι τόσο καλός σαν τον Θόδωρο Καρυπίδη, βέβαια, που αγαπάει εδώ την πόλη και φροντίζει. Θα τα πούμε να όλα πηγαίνει αυτά. Καλά εδώ πέρα. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε. Δεν έχουμε αποφύγει ποτέ τίποτα. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα για να σχολιάσουμε. Το παραδέχομαι και το λέω. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Πάντα φυσικά με τη δική μου οπτική γωνία, έτσι. Άλλος διαφωνεί. Όπως και εσύ στις απόψεις που λες για τον ΠΑΟΚ. Άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί. Το ίδιο γίνεται και με μένα και με όλους βασικά. Μία-δύο στις 10 είσαι. Πολύ καλό. Μία-δύο. Μία-δύο φορέ στι 10. Μία στι 2 στι 10. Εντάξει, εσύ μπορούμε να πω. Όχι, εσύ είναι φίλο. Όχι, όχι. Και εγώ το ίδιο λέω. Εγώ δεν λέω μία στι 2 στι 10. Λέω ότι κάθε Τσικνοπέμπτη και 31 Φεβρουαρίου τα λε καλά. Να είσαι δύο, καλά. Εγώ δύο στι 2. Δύο στι 2. Δεύτερη. Τα εξαωρίδη φταίνε. Τα υπόγεια. Εντάξει, έχετε. Έχετε. Και τα λοιπά, έχετε, πώ το λένε. Δοκτορά στο. Στην Ιέχθηρα 4. Έχετε πολλά νταν. Όχι μπαν, νταν. Εντάξει. Οπότε είστε στην προπαγάνδα, είπε προ Σαββίδη. Τώρα με Σαββίδη είστε και δικαιολογημένοι. Προ Σαββίδη είχατε που ήσασταν πάνω κάτω στο ίδιο μήκο κυμάτο με τον Άρη. Τότε είχατε. Τώρα είστε και δικαιολογημένοι. Μεγαλομανία σα. Θα συμφωνήσω με τα Νταν, αρκεί να βάλει μπροστά και πολλά Ντίν. Ντίν Νταν. Γίνουν Ντίν Νταν, γιατί τον τελευταίο καιρό πραγματικά χτυπούνε καμπάνε με τα συνεχόμενα αρνητικά κύπελα, πρωταθλήματα που παίρνει ο ΠΑΟΚ, Νταμπλ κτλ. Όχι μόνο ο Πανεγυρίνος στο Λευκοπύργο, αλλά χτυπάει και οι καμπάνες εμένα... της Εκκλησίας. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, πριν πάμε στους χορηγούς, θα παίξει αρκετές φορές. Όλη Ελλάδα ξέρει ότι υπάρχει κάποια σχέση. Τώρα αυτό πειράζει το πρωτάθλημα πάρα πολύ. Κάποιοι παίζουν φιλικά,
Και εμείς είμαστε συνέχεια στον πόλεμο με όλους. Και ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Γιατί συνήθως τώρα τον Άρη και τον Ολυμπιακό έχουν στοχεύσει. Πρέπει να βγουν όλα στο φως βέβαια. Για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Υπάρχουν νόμοι. Να τηρηθούν οι νόμοι. Τι λέει ο νόμος, να πέσουν κατηγορία, να πέσουν κατηγορία. Μείον 6, μείον 6. Ό,τι λέει ο νόμος. Και τώρα θα τηρηθούν οι νόμοι. Τώρα δεν υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τους καλύψουν. Είμαι σίγουρος ότι θα τηρηθούν. Ωραία. Μόνο αυτή τη δήλωση βρείτε ποιος την έχει κάνει. Βάζουμε ένα κουιζάκι. Ποιος έκανε αυτές τις δηλώσεις. Τέλος πάντων υπέρ του Ολυμπιακού. Υπέρ του Άρη και του Ολυμπιακού. Θα πάμε λίγο στα διαδικαστικά και θα σχολιάσω. Θα σχολιάσω εγώ κατευθείαν σε αυτό. Θα πω γιατί θέλω να πω και για τον μπάσκετ. Έχουμε εξελίξει και στον μπάσκετ του Άρη, που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τον Άρη, έτσι. Το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το μεγάλο. Πέφτω Α2, φίλε. Και για σένα μπορεί να μην είναι. Αλλά και ποιο? Ευρώπη να μην βγει, νομίζω ότι θα είναι μεγάλη αποτυχία στο ποδόσφαιρο. Γιατί αυτή τη στιγμή. Και την προηγούμενη αγωνιστική και αυτή δεν βγαίνει. Σωστό είναι και αυτό που λες. Αποτυχία θα είναι όντως, γιατί το επίπεδο είναι πολύ φτωχό και το συναγωνισμό με τις ομάδες για να βγει η Ευρώπη έπρεπε να ήταν ήδη, να την είχε κλειδώσει δηλαδή την Ευρώπη. Έτσι θεωρώ εγώ. Δεν έχει τόσο πολύ άδικο, αλλά υπάρχει και το κύπελο εκεί. Οπότε, ακόμη και αν δεν τα καταφέρει, λέμε ρε παιδί μου, δεν τα καταφέρνει εκεί. Υπάρχει και η επιλογή του κυπέλου, που από εκεί μπορεί να βγει Ευρώπη, έτσι. Φαντάσου, πρέπει να το κατακτήσει βέβαια το κύπελο. Τότε λοιπόν, ναι. Εγώ να συμφωνήσω με αυτά που λες. Όχι, αυτό είναι έτσι, δεν χρειάζεται να συμφωνήσω. Είναι έτσι. Για σένα. Δηλαδή, αν πάρει το κύπελο, δεν βγαίνει Ευρώπη. Όχι γι' αυτό. Γι' αυτό συμφωνώ. Αυτό λέμε. Για τα άλλα, ότι είναι ένα. Πώς το είπες? Ποιο? Φτωχό το επίπεδο και. Συναγωνισμός είναι φτωχός. Είναι δύο ομάδες που είναι μπροστά και όλες οι άλλες. Φαντάσου λοιπόν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, όπως το λες εσύ, φτωχό και γελίο και το ένα και το άλλο. Τη πλάκα. Και δεν μπορεί να είσαι ούτε στην πρώτη εξάδα. Φαντάσου τι είσαι εσύ. Εγώ λέω ότι ο Άρης είναι ομαδάρα και άμα ήταν ομαδάρα ο Άρης. Επαναλαμβάνω βέβαια μια μικρή υποσημείωση που το λέω συνέχεια, ότι περισσότερο από το 50% στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζεται εκτός γηπέδου και όχι εντός γηπέδου. Άλλο άρεσε όμως τόσο καλός αγωνιστικά. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Καλά, διαφωνώ, εντάξει, μην διαφωνώ. Θα τεκμηριώσω το γιατί. Καλά, εντάξει. Διαφωνώ. Εσύ ότι παίζεται περισσότερο στο γηπέδο. Παλιά, ναι. Συμφωνώ. Παλιά, ενώ τώρα είναι. Τώρα στα... όχι. Εντάξει. Τώρα η άποψή σου, ναι. Έχει βελτιωθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Το ότι τα πρωταθλήματα κρινόταν εκτός αγωνιστικών χώρων κτλ. Εντάξει, σε κάποια κότερα έξω από τη Μύκονο, στο Αιγαίο Πέλαγος κτλ. Εγώ επαναλαμβάνω. Το... Ναι, πες αυτό που θέλεις. Κάποιοι τίτλοι τέλος πάντων ήταν γνωστοί σε κάποιους. Θέλουμε να πιστεύουμε και κάποια ρεπορτάζ έτσι, που έχουν γράψει κάποια δημοσιεύματα ότι τα γνώριζαν από το καλοκαίρι. Δηλαδή, ποιος θα πάρει το κύπελλο, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα παίξει τσάμπιονς κτλ. Έτσι γράψαν. Ωραία. Έτσι εγώ λέω πάλι ότι όσο καλή ομάδα να έχεις, εκτός αν κάνεις ομάδα, τι να σου πω που δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, να είσαι η Μπαρτσελόνα π.χ. που παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, που και πάλι δύσκολα θα πω εγώ, ότι αν δεν έχεις την ΕΠΟ δικιά σου, τα ίδια μιλάμε, ομάδες δικές σου, δανεικούς και όλα, αυτό, όλα αυτά τα παρεμφερεί, δεν παίρνεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Τον ποπό σου να χτυπάς κάτω, και τη διετσία φυσικά, τον ποπό σου να χτυπάς κάτω ό,τι και να κάνεις. Εσύ δεν μπορείς να παίζεις δηλαδή 30 εχθρικά και ο άλλος να παίζει, δεν θα σου πω πολλά, 20 εχθρικά, είναι 10 παιχνίδια διαφορά. Ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ την έχει δική του. Ο ΠΑΟΚ την έχει την ΕΠΟ, νομίζω σε πολύ μεγάλο ποστό, μαζί με τον Μελισσανίδη. Και γιατί πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ το χάρτινο, το κλεψίμα? Γιατί δεν γινόταν να μην τιμωρηθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πώς δεν γινόταν να μην τιμωρηθεί? Δηλαδή μπήκε όλο με το κουμπούρι να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, τι να γίνει, να σα δώσουν κανένα πρωτάθλημα ακόμη? Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Ναι, τι τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και άρα τότε τιμωρήθηκε. Έχασε το πρωτάθλημα. Έχασε το μάτς και τιμωρήθηκε. Τι να γίνει δηλαδή. Α, δεν τα παίρνω. Αν ο ΠΑΟΚ με το δικό σου σκεπτικό είχε δική του την ΕΠΟ και το σφύριζαν όπως σφύριζαν παλιά τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα θυμάσει πάρα πολύ καλά όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Την ΑΕΚ έχει μαζί την ΕΠΟ. Για πες. Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου ή μέσα Δεκεμβρίου. Σωστό είναι αυτό που λες. Η διαφορά σωστό. Του πρώτου Ολυμπιακού με τον δεύτερο, ας πούμε, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ, ποιος ήταν τότε. Ναι. Ήταν το minimum 15 βαθμοί. Καλά, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τότε, εντάξει, άστο. Όχι, είπε κάποιες χρονιές από το 20. Ιδίως από, όχι, μία στις 20. Ιδίως από το 10 και μετά. Τι είδαμε. Ήταν πάρα πολύ. Ωραία, λέω. Ωραία, για μην σε διακόψω. Κατάλαβες. Ναι, λέω όμως. Δεν είναι όπως τώρα, ας πούμε. Για το συγκεκριμένο μάτς να μιλήσουμε. Με το συγκεκριμένο μάτς έπαιζες. Καταρχήν εκείνη τη μέρα παίζεις με τον άλλον που έχει την άλλη μισή ΕΠΟ. Δεν υπάρχει 100% την ΕΠΟ. Εσείς μαζί τους πάσατε. Πριν δεν το θυμάμαι. Το κουμπούρι, όπως λες, ναι, δεν γινόταν. Προηγήθηκε ένα καθαρό γκολ το οποίο το ακύρωσε.
Και πώς το ακύρωσε. Σφύριξε δηλαδή ο διαιτητής, ναι. Έδειξε σέντρα. Έδειξε ο επόπτης, ναι. Σέντρα. Ναι. Και μετά από 7 λεπτά, αυτό δεν είναι. Καλά, 7 δεν είναι και μετά. Μην το ξεκυλώνει. Τραγόρι μου γλυκό, 7 λεπτά. Εντάξει. Μετρημένα είναι, δες τα. Τα έχω ψαγμένα. Ωραία, εντάξει. Μετά από 7 λεπτά, επισήμως το ακύρωσε. Ωραία, εγώ λέω. Δηλαδή, αν μου πει μια τέτοια παρόμοια περίπτωση στην Ελλάδα που έγινε κατά του Ολυμπιακού, και όχι να χάσει 3 βαθμούς. Ναι, να ρε, χάσει ένα ολόκληρο πρωτάδρυμα έχοντας το προηγούμενο με το χαρτί που έπεσε πάνω στον Καραγκιόζη εκείνο να έκανε τον παραμένο. Και τιμωρήθηκε, έχασε ο ΠΑΟ και άλλο μάτσο. Ωραία. Εντάξει, και άλλοι Καραγκιόζη δεν υπήρχαν νωρίτερα. Και άλλοι Καραγκιόζη δεν υπήρχαν. Ναι, αυτό όμως έκρινε πρωτάθλημα. Ωραία, λέω. Λέω ότι εκείνη τη μέρα έπαιζε με τον άλλον που μαζί σπάσατε, όπως μου λες εδώ, την κόκκινη μπαράγκα και ήσασταν κολλητοί. Με τον Μελισανίδη έπαιζε. Δεν έπαιζε με τον Αχαρναϊκό. Κοίταξε. Και ο Μελισανίδη ήταν συνδιεκδικητή του πρωταθλήματος. Είναι και έχει την άλλη μισή. Είναι μόνος, δεν τα λέω εγώ. Ο μόνος κίτρινος. Περίμενε. Ο μόνος που φοράει κίτρινα, ναι. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Που μπορούσε να κάνει μία μορφή συμμαχίας, ναι. Για να γκρεμιστεί αυτό το κατεστημένο. Αυτή η κόκκινη παράγκα. Ωραία. Ήταν, επαναλαμβάνω, ο μόνος κίτρινος που μπορούσε, ωραία. Να βοηθήσει, ναι. Έχοντας την εμπειρία, τη γνώση και τη μάθηση, ναι. Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω, ωραία. Τα 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα δεκαετία του 90 που πήρε ο Μελισανίδης, πώς τα πήρε. Εντάξει. Και ο Μελισανίδης τα πήρε. Και ο Μελισανίδης τα πήρε. Okay. Λέω ότι εκείνη την μέρα όμως με τον Μελισανίδη έπαιζες. Δεν έπαιζες με τον Ολυμπιακό. Διότι 8 συμβούλους λέει έχει στην ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ, 8 έχει και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ φέτος την βλέπουμε. Σμπρώχνεται και η ΑΕΚ από τη διαιτησία. Εντάξει. Ναι, το δεν θέμα, είναι ένα και το δύο μάτς. Και η ΑΕΚ σμπρώχνεται. Από τους συμβούλους που θα πάρει το ποτάδι. Ποιος, με αυτόν έπαιζε. Στις δικαστικές αίθουσες κρίθηκε το ποτάδι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κατάλαβες. Να μην τον έπαιζε. Πάρε πια στο φωτογράφο που του έβγαλε φωτογραφία. Γιατί τι να κάνουμε τώρα. Δεν πήγε ο κύριος Κομίνης να καταθέσει. Ναι. Μπορεί να φοβήθηκε, ρε παιδί μου, μην του φίξει πολύ το κασκόλ το χειμώνα. Ξέρω εγώ και πνιγεί ο άνθρωπος με κανένα κασκόλ. Εντάξει. Όπως δεν πήγε να καταθέσει και ο κύριος Αρετόπουλος. Εγώ λέω ότι δεν γινόταν να μην τιμωρηθείς. Και λέω εγώ, νομίζω το έχω πει και άλλη φορά, ήταν και light η τιμωρία σου. Έτσι λέω εγώ. Δεν θα υπήρχε καμία τιμωρία, ναι, λέω εγώ. Ναι. Δεν θα υπήρχε καμία τιμωρία, ναι. Εφόσον μετρούσε το γκολ που κατακύρωσε ο διαιτητής και ο επόπτης. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Και μετά με την παρέμβαση της συνδρομητικής, τους παρότριναν, διαμαρτυρήθηκαν και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μα ποτέ, ιδίως στην ομάδα του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ. Καλά, στον Ολυμπιακό δεν έχει μια περίπτωση που κρίνεται το πρωτάθλημα. Και έχει γίνει αυτό εδώ πέρα, οκ, το παραδεκτό. Το ότι δεν έχει γίνει στον Ολυμπιακό, δεν θα συμφωνήσουμε τώρα σε αυτό, θα πω ότι έχουμε κάνει πολλές φορές τη συζήτηση. Το ότι δεν έχει γίνει σωστό, όπως λέει εσύ, στον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν η ορθή και απόφαση, έτσι. Λάθος το κατακύρωσε το τέτοιο. Έχει για μένα. Για σένα λες εντάξει διαφορετική άποψη, δεν θα βρούμε ποτέ άποψη. Μπορείς να μου πεις γιατί κατακύρωσε λάθος. Πάλι το ίδιο. Μπαίνει, θέλει να συμμετέχει στη φάση. Θέλει να κάνει τα κουνάκι. Αν εσύ δεν βλέπεις ότι δεν θέλει να κάνει. Κουνάκι δηλαδή, πάνω στη γραμμή να βάλει το πάνω στη γραμμή ήταν. Πάνω στη γραμμή είναι. Εντάξει, εντάξει, δεν θα βρούμε τέτοια. Μα δεν το θυμάσαι. Για να μου λες τέτοια πράγματα. Μπες και δες, θα δεις ότι έχεις λάθος. Εντάξει, okay. Ο άνθρωπος ίσα ίσα αποφεύγει την μπάλα, να μην έχει καμία επαφή. Και ο νόμος σας τη λέει. Αυτό το γιατί είπε, κάνει κίνηση προς την μπάλα, γιατί δεν μένει ακίνητο. Δεν κάνει κίνηση προς την μπάλα. Δεν κάνει κίνηση την μπάλα. Για να αποφύγει την μπάλα. Απίδεξε για να αποφύγει, ναι, την μπάλα. Βέβαια. Okay, εντάξει, ωραία. Για να μην βγει τίποτα offside. Δεν θα βρούμε, εντάξει, δεν θα μπορούμε. Ούτε εγώ μπορώ. Όταν ο παίκτης, ναι. Δεν επηρεάζει, ναι. Το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Μπορεί δηλαδή να μπλοζάρει ο άλλος για να πιάσει την μπάλα. Ναι. Είναι καθαρό γκολ. Αυτό λέει ο νόμος, λέει και όταν μπας να μπει στη φάση και να μην τη βρεις, συμμετοχή στη φάση σημαίνει. Offside. Άρα το γκολ του Μπρούνο Γκάμα στον Ατρόμητο δεν πρέπει να μετρήσει. Δεν έχει σημασία. Γιατί είναι ο Λάρσον μπροστά. Πώς δεν έχει. Δεν σημαίνει. Έχει. Τι λες, για κοίταξε τι κάνει. Είναι, ωραία. Γράψε μία αδικία και εμείς να ευνοηθούμε και εμείς μία φορά. Έτσι, ευνοηθήκαμε, τι να σου πω. Ευνοηθήκαμε, αφού είναι τέτοιο αυτό. Δεν τα λέτε όπως θέλετε. Ευνοηθήκαμε τότε. Αποφασίστε τι θέλετε. Σου λέω. Και εσείς και ο πρόεδρος. Ωραία. Σου λέω ότι δεν θα βρούμε άκρη σε αυτό το θέμα. Την έχουμε κάνει πολλές φορές. Νομίζω είναι αδιέξοδη. Να προχωρήσουμε γιατί έχουμε όντως. Θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του κυρίου Καρυπίδη. Έχουμε να διαβάσουμε και εσύ. Θέλω να πω και για τον μπάσκετ ένα-δύο πραγματά. Γιατί χθες σε ευχαριστώ κιόλας που μου άφησες τα 2/3 της εκπομπής. Ήθελα να μιλήσω χθες να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, ήταν η επικαιρότητα εξάλλου, έτσι. Έχεις και εσύ πρόβλημα στο μπάσκετ. Όχι τόσο μεγάλο όσο τον Άρη. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Θέλω να πω και για τις δηλώσεις Καρυπίδη. Ξεκινάω με Πορκίτο. Διαβάζεις και εσύ και μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, και μια που μιλάμε και για ψητό, φυσικά Πορκίτο ψητοπολείο, έτσι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο,
όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά, 2-3 από αυτές έτσι να αναφέρουμε. Το μενού των 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέρκερ, 1 πατάτες, 1 σαλάτα, 1 κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Ένα κλαμπ παλατικών και 1 κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Και 2 μπέρκερ με γύρο και 1 κοκακόλα επίσης με 5 ευρώ. Πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά? Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 23 15 20 5 55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Mazda. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη με τη Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητής εμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το Mazda του κοινό Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας και για περισσότερες πληροφορίες από αυτά που σας λέμε 23 10 9 24 9 31 23 19 24 9 31, για τη Mazda Αμανατίδης. Κοντά μας και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου πάντα, που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού, παιδιά. Κάθε μέρα. Πού συμβαίνει αυτό? Αν είστε περίεργοι και θέλετε να το διαπιστώσετε, πηγαίνετε με το αυτοκίνητό σας στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το κυφεράκι το Μετεωρών, Ανδρέα Παπανδρέου 225, και γεμίστε το ρεζερβουά σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώστε την τιμή του απλού. Έτσι, τόσο απλά. Κάθε μέρα μπορείτε να το κάνετε, όχι μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια στο χυμάσιο με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων για ό,τι ζητήσετε. Και για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί σφίξαν τα γάλατα, έξω έχει πολύ υγρασία, πολύ κρύο, γεμίστε τις δεξαμενές σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς με ελεγμένο καύσιμο. Τηλεφωνήστε στο 2310 611 256. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το τηλέφωνο και κάντε τις παραγγελίες σας για να γεμίσετε τις δεξαμενές σας. 2310 611 256, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, Τεχνικίδης Ισακ. Και είπαμε, μέχρι την Παρασκευή θα μας πει ο Ισακ, θα κληρώσουμε άλλα 250 λίτρα πετρέλαιο εντελώς δωρεάν για μια οικογένεια, για έναν φίλο, για μια φίλη που θα έχει συμμετοχή εδώ στην εκπομπή μας μέσω μηνυμάτων. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε τότε, βλέπω 9.30, για να μην κάνουμε έτσι διακοπή αφού ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε. Να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μας αφήσετε λίγο χρόνο έτσι και σήμερα να πούμε 2-3 πραγματάκια. Υπάρχει καυτή επικαιρότητα και θα ανοίξουμε τις γραμμές αμέσως, έτσι, να μιλήσει και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Πρόεδρε, ωραίο βιντεάκι. Κατάλαβε αυτός. Ωραίο βιντεάκι, πρόεδρε. Βιντεάρα είναι. Το Γιώργο είναι με τον πρόεδρο, έτσι. Ναι, ωραίο βιντεάκι. Και ο πρόεδρο με είναι, δεν το βρείτε. Πιστεύω, ηθικοπλαστικό το βιντεάκι. Σε σούπερ μάρκετ είναι. Έκανες. Ναι, σούπερ μάρκετ, πραγματικά. Βλέπω... Πού τα βρίσκουν αυτά όμως? Δεν ξέρω, φίλε. Εντάξει, υπάρχουν στο Facebook κάποιες σελίδες μόνο με τέτοια υπόψη, έτσι. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε, έτσι, στην Τουρκία με την Μπεσίκτας 98-83. Όταν αφυπνίστηκε ήταν ήδη αργά στο 4ο δεκάλεπτο, ήταν αδύνατο να επιστρέψει. Η διαφορά είναι μεγάλη, 98-83. Πισωγύρισμα όσον αφορά την προσπάθεια για την πρόκριση στην επόμενη φάση του BCL. Λοιπόν, είπαμε να σχολιάσουμε, έχουμε ήδη δύο γραμμές. Δεν ξεκίνησε να σχολιάσουμε. Πάμε τις γραμμές, είπαμε θα ακουστεί αυτό αρκετές. Ναι, βάλ το ρε παιδί μου, εντάξει, αρκετές. Είναι ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι, βάλ το, αλλά δεν σχολιάζουμε και έχουμε γραμμές. Εντάξει, περιμένουν οι φίλοι. Στο κανάλι του One του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ναι, βάλ το άλλη μία και φτάνει. Εντάξει, έχουμε. Ακούστε τι υπόθηκε. Ο κύριος Καρυπίδης Θεόδωρος. Υπάρχει κάποια σχέση. Τώρα αυτό επηρεάζει το πρωτάθλημα πάρα πολύ. Κάποιοι παίζουν φιλικά και εμείς είμαστε συνέχεια στον πόλεμο με όλους. Και ο Άρης και ο Ολυμπιακός, γιατί συνήθως τώρα τον Άρη και τον Ολυμπιακό έχουν στοχεύσει. Πρέπει να βγουν όλα στο φως, βέβαια, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Υπάρχουν νόμοι, να τηρηθούν οι νόμοι. Τι λέει ο νόμος, να πέσουν κατηγορία, να πέσουν κατηγορία. Μείον 6. Ό,τι λέει ο νόμος. Και τώρα θα τηρηθούν οι νόμοι. Τώρα δεν υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τους καλύψουν. Είμαι σίγουρος ότι θα τηρηθούν. Ωραία. Τώρα ποιο είναι το σωστό, να βγάλουμε τις γραμμές ή να πούμε? Τρεις είναι γραμμές ήδη.
Τι να κάνουμε. Και όταν δεν έχουμε. Ναι, ρε, εντάξει, θα βγάλουμε τις γραμμές, αλλά ρε παιδιά. Αλλά πες αυτό που δεν ζαμπάει. Εντάξει, όχι, δεν χρειάζεται. Θέλω ένα πεντάλεπτο τουλάχιστον. Όχι, πάμε στους φίλους. Πάμε στις γραμμές. Ωραία. Ο πρώτος φίλος. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Έλα, φίλε, καλησπέρα. FM και ενός σχόλιο μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ή μιλάω. Εσύ. Καλησπέρα. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, θα με αφήσει λίγο να μιλήσω με τον Ζάχο, ναι. 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 Να θυμίσει λοιπόν, αγαπητέ Ζάχο, ναι. Που λες ότι ο Πάκο έχει την ΕΠΟ τη μισή και την άλλη μισή ο Μελισσανίδης. Δεν το λέω, αποκτώ σίγουρα. Να σου θυμίσω. Λοιπόν, να σε απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσεις. Πρώτον, από τη φάση του περσινού αγώνα με τον Όφη, τον παίκτη μας τον Ζαμπά τον πήγανε στο Αλγέρι Βόλτα. Πρώτον. Δεύτερον, λοιπόν, μέσα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με δανό διατητή, με κόβουν τους βαθμούς της νίκης. Τρίτον, δήλωση στον Ατρόμητο παραδέχεται το ίδιο πέναλτι στον Καρπούδη, δεν το δίνει. Τέταρτον, με δόλο σέτμι ισοφαρίζει στην Τούμπα. Ένα λεπτό ζάχο, αυτά που λέει είναι πραγματικότητες. Έτσι, ναι, όχι. Τα λέει όλος ο κόσμος. Όχι, αυτά είναι η δική σου πραγματικότητα, λοιπόν, δεν είναι πραγματικότητες. Όχι, κάνει λάθος, αδερφέ μου. Άκουμε, όχι. Άκουμε. Το πέναλτι που λες λοιπόν για τον Ατρόμητο, πάω. Ατρόμητος δεν υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει. Ατρόμητος πάω. Ατρόμητος πάω 100%. Στον Ελκαντουρί δεν ξαναπώ, υπάρχει πέναλτι. Θα ξαναπώ. Ο ίδιος ο Τζίλος βγήκε και είπε έκανα λάθος. Ωραία, ωραία. Εσύ εντάξει. Τώρα πες τα δικά σου. Ωραία, εντάξει. Ο Τζίλος έκανε λάθος. Να αφήσω να ολοκληρώσω. Εντάξει, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν και λέω. Ποιος ήταν ο ευνοούμενος μέχρι σήμερα, γι' αυτό ήταν για την Περσίνη, νοθέτω. Τον παράλληλο στο πέναλτι, το πέναλτι του Όφη, την κόκκινη κάρτα προθέσει στον Πανετολικό που δεν την έφαγε ο Ολυμπιακός στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ποιος ευνοήθηκε λοιπόν μέχρι σήμερα, αγαπητέ Ζάχο. Είναι αδικημένος ο Πάκτορ, εντάξει, ωραία, το παίρνω πίσω, λοιπόν, είναι αδικημένος. Λοιπόν, δεν ξέρω σταμάτησε ότι φαίνεται, εγώ θα σας πω το εξής. Ναι. 48 αγώνες είμαι αίτητος αγόρι μου. Μπράβο, και ένα κρυστάλλινο πρωτάθλημα. Βεβαίως και συγχαρητήρια. Και όσο αν αυτό σας βολεύει, αγαπητέ μου Ζάχο, και θα σας κάνει ήρεμους, λοιπόν, τη δήλωση του Προέδρου σου, εγώ δεν θα τη χαρακτηρίσω, κάτι για σένα, αφού δεν σε ενοχλεί εμένα, πως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω τι θες και πάθει. Άκουσε με ένα λεπτό. Καταρχήν, αν με ενοχλεί όχι, δεν το άκουσες. Πήρες τηλέφωνο. Αν με ενοχλεί όχι, δεν το άκουσες, έτσι. Πρώτον, ναι, πρέπει να περιμένεις. Ναι. Δεν άκουσες αν με ενοχλεί όχι. Δεύτερον, να σου πω ότι όλα τα πρωταθλήματα, δηλαδή όλων των άλλων, δηλαδή του Ολυμπιακού και τα 44 είναι βρώμικα. Του Παναθηναϊκός με τον Βαρθινογιάννη. Η ΑΕΚ με τον Μελισσανίδη και τον Καρά. Του Άρη είναι παλιά. Τα δικά σου είναι μόνο καθαρά, έτσι. Όλα των άλλων κάτι έχουν. Μόνο τα δικά σου είναι καθαρά. Έλα, δώσω λίγο ρε Μοσκοπίτη. Περίμενε. Έλα. Ποια δικά μου. Πες, για ποια δικά αυτό μου. Λέω. Λέω όλο. Πήρα μετά 34. Όλων των άλλων είναι, λέω, βρώμικα ή έχουν κάτι και μόνο του ΠΑΟΚ είναι καθαρά. Ένα είναι ρε εσύ του ΠΑΟΚ. Τρία είναι, πώς είναι, δεν είναι ένα. Ποιο είναι ένα. Τρία πρωταθλήματα. Αγόρι μου γλυκό 34 χρόνια έχω να πάρω πρωτάθλημα. Ναι, ρε, σου λέω στα 100. Πήρανε συνεχόμενα το καταλαβαίνω. Μα σου λέω στα 100 πρωταθλήματα πόσα είναι, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω κάτι διαφορετικό τώρα. Πόσο αυτό το τρυπάκι που θες να μου οδηγήσει. Όχι, ο Μοσκοβίτης το λέει, δεν το λέω. Εάν είχα και εγώ 13, 12, 10, 9 συνεχόμενα πρωταθλήματα και είχα 44 το σύνολο. Στα παραθύρια μου. Ρε εσύ, άλλο δεν θα μένει όσοι κανένα. Λέω, αλλά να πάρω ένα ρε Ζάχο ρε, μετά τάσο, από 34 χρόνια και να το ονομάσουν το πρωτάθλημα των Πρεσπών από πάνω. Τάσο, συγγνώμη ρε Τάσο, σε Τάσο, συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη ρε Τάσο. Αίτη το σπήρα πρωτάθλημα και κάτσε να ακούσει το καθένα τώρα το τι λέει και τι τσαπουνάει. Έπρεπε παιδιά, θα κάτσε για πάρτι. Εγώ ξέρω ότι. Και ο Ολυμπιακός δεν μένει μια ή τα παίρνει. Δεν με σκοβίτη. Τώρα με κάνει, συγγνώμη, με κάνει να γίνουμε που δεν το θέλω. Δικηγόρος θα γίνει το ναι. Και ο Ολυμπιακός τα παίρνει με ένα και είχε Τζοβάνι και τέτοιο και μου έλεγε θα παίρνει δικαίως με βοήθεια της διαιτησίας. Ε πώς τι να κάνουμε. Α, όχι Ζάχο, Ζάχο. Ε, πώς όχι ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα. Εάστε με να πω ρε Εάστε να μιλήσω ρε Ζάχο. Εσύ τα λες. Θα μιλήσεις, θα μιλήσεις, περίμενε. Δηλαδή κατά την άποψή σου ρε Ζάχο για να καταλάβω. Ο Ολυμπιακός τα έπαινε δίκαια. Όχι. Λέω. Λέει είμαι αίτητος, άρα αυτό είναι συνυφασμένο ότι είναι και καθαρό. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν λέω είναι βρώμικο, αλλά μην παρουσιάσετε όλων των άλλων εσκιές τουλάχιστον ή βρώμικα και τα δικά σας μέσα στον υπόνομο είναι καθαρά. Δεν γίνεται. Όταν είσαι στον υπόνομο, θα λερωθείς. Δεν μπορεί να είστε μόνο οι αμόλυντοι. Δεν μπορεί να είστε μόνο οι αμόλυντοι και όλοι οι άλλοι να είναι βρώμικοι. Δεν γίνεται. Ό,τι θέλει να ακού. Εσύ ακού ό,τι θέλει να ακού. Εγώ είπα άλλο. Θέλω, λέω, εγώ είπα το εξή. Ναι. Από τα πρωταθλήματα που πήραν αυτοί οι τρει εκεί κάτω, ναι. Τα μισά είναι αβαβά. Α, τα μισά. Εγώ αυτά που έχω πάρει, βεβαίω. Τα μισά μπορεί να είναι. Δεν διαφωνώ. Ναι. Ωραία. Εγώ αυτά που έχω πάρει τα λίγα τα μετρημένα, ναι. Φαίνονται μέσα από τα αποτελέσματά μου και από την ομάδα που είχα. Mm-hmm. Και όχι μόνο ομάδα, ομαδάρα έχω για τα ελληνικά δεδομένα. Για τα ελληνικά δεδομένα έχει δύο χρόνια. Ναι.
Και να σου πω και κάτι, εφόσον λοιπόν έρχει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ με τον Μελισανίδη, ναι. Η τιμωρία που έβαλε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό με και το χαρτί υγεία που πέφτει και πετάχτηκε στο θεατρίνο. Ναι. Είναι από που. Δεν ακούγεσαι. Επαναλαμβάνω, αν δεν είχε γίνει η περίπτωση με τον, όσο και να θέλετε να ασκούσετε, δυστυχώς, αν δεν είχε γίνει η περίπτωση με τον Ίβιτς, πρόσεξε, σε άλλη ομάδα, έτσι, αν ήταν άλλη ομάδα μπορεί να την κάνει. Επειδή ήταν ο ΠΑΟΚ ο ίδιος που έκανε, την πληρώσατε γι' αυτό. Καμία έτσι λόγω. Εντάξει, καμία αυτό σχέση. Που συγκρίνεις, με αυτό που συγκρίνει. Εντάξει, εντάξει, ρε φίλε, αφού ναι, δεν γιατί τα βλέπετε με τα κίτρινα γυαλιά σας και τώρα τα οποία γυαλιά σας είναι. Ωραία, τα είναι. Γυαλιά σας είναι κοκκινοκίτρινα. Ωραία, εντάξει. Έχετε δηλαδή. Έχετε δηλαδή. Να μιλήσει. Έχετε δηλαδή και εργοδότη. Να είστε καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Τον είχατε εσείς τον πειραμίδα. Σιγά λίγο, κάτι πήγα να πούρε. Σιγά λίγο. Δηλαδή στη μία περίπτωση του έχει ανοίξει το κεφάλι και κάνει 6 ράματα ο άλλος. Έπεσε ένα κουτί από 4 μέτρα μπύρα στο κεφάλι του και πήγε σε νοσοκομείο κρατικό. Όχι σε νοσοκομείο που έχει χορηγό Ολυμπιακός για να γίνει διάγνωση. Ωραία. Και στην άλλη έπεσε μισή σερβιέτα στον νόμο του. Ωραία. Εντάξει. Και κάτι τρέξει αγγίφτηκα. Εντάξει. Και μου κάνει αυτά τα δύο, μου βάζει αυτά τα δύο σιγαριά. Εντάξει, ρε φίλε, τι να σου πω. Okay. Τι έγινε. Έκανα κάτι πάτσο. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος ονομάζομαι, που αξίζει με. Γεια σας, Γιώργο. Παιδιά, καταρχήν να πω ότι με τον Νίβιτς μια κουβέντα. Ναι. Ο γιατρός του αγώνα είπε ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνη να μείνει εδώ. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο γιατί μπορεί να έχει παθιάσει, μπορεί ότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις. Mm-hmm. Το είπε ο γιατρός του αγώνα που είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο γιατρός του αγώνα στο τέτοιο τι είπε, φίλε, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ότι μπορεί να συνεχίσει. Ο γιατρός του αγώνα ποιος ήταν εκείνη την μέρα, φίλε. Του ΠΑΟΚ. Το ξέρεις ότι απαγορεύεται γιατρός του αγώνα να είναι υπάλληλος της ΠΑΟΚ. Το ξέρεις ότι απαγορεύεται. Γιατί ξεκίνησε ο αγώνας. Δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει Ολυμπιακός, γιατί δεν έχει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί εγώ σου λέω τι ισχύει. Τι λένε οι κανόνες. Δεν το λένε οι κανόνες. Τον έβγαλα από το μυαλό μου. Μισό λεπτό. Λοιπόν, καταρχήν δεν είπα για τον γιατρό αν έπρεπε ή όχι. Είπε στον ένα, λέω τι είπε και ο άλλος, δεν το ξέρω εγώ, τι είπε ο άλλος. Λέω, εγώ σου λέω τον γιατρό, ο γιατρός του Παναθηναϊκού είπε ότι πρέπει να πάει για εξετάσεις γιατί δεν αναλαμβάνω. Δεν ήταν του Παναθηναϊκού, ο γιατρός ήταν γιατρός του αγώνα. Του γηπέδου, ναι, ρε παιδί. Του αγώνα, υπάρχει γιατρός του αγώνα. Του είναι, τι είναι τώρα, Ολυμπιακός είναι, μην τρελάθουμε τώρα. Αυτό σου είπα τώρα, Γιώργο, καταρχήν Γιώργος. Απαγορεύεται βάσει του κανονισμού. Ναι, να είναι υπάλληλος, να έχει υπαλληλική σχέση με μία από τις δύο ομάδες ο γιατρός του αγώνα. Όμως δεν ρισκάρει. Κανόνας. Αυτός είναι ο δικός σου κανόνας. Από το μυαλό μου τον έβγαλα. Εντάξει, όχι, τον έβγαλα από το μυαλό. Να μου δείξει τον κανόνα, αυτό το λέει. Εντάξει, ωραία. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο κανόνα. Ωραία, δεν υπάρχει τέτοιο. Όχι, γι' αυτό και ορίστηκε νομίμως ο γιατρός του ΠΑΟΚ και δέχτηκε ο Ολυμπιακός. Δέχτηκε και ο Ολυμπιακός. Έλα, οκ. Εντάξει, απλά όταν σφίξα τα γάλατα. Και επειδή οι άνθρωποι είναι επιστήμονες, δεν βγήκε τυχαία ο όρος αυτός. Να-χα. Σου λέει, επειδή έχουμε ένα ντόρτι στην πλάτη σίγουρο, mm-hmm. πάμε να φύγουμε να την κάνουμε με καραπαπάδες και μπαρμπασάβρες. Τώρα την περιμένουμε. Και πάμε στους δικούς μας ανθρώπους. Να είχε δείξει. Πάμε στους δικούς μας ανθρώπους. Με τον Ολυμπιακό. Ναι, απλά δεν είχε εκείνη τη θύρα. Α, σε εκείνη τη θύρα να έχει. Πάμε στους δικούς μας ανθρώπους να την γλιτώσουμε. Αυτό κάνανε οι δειλοί. Αυτό το κάνουν οι θρασίδηλοι, οι θηλυπρεπείς. Έλα, φίλε, λέγε. Συγγνώμη, Γιώργη, που σε διακόπτουμε. Βγάζει την παλιά ο ένας παίκτης, ναι. Άσχετα τώρα, γενικά, βγάζει μια παλιά. Ο επιθετικός είναι offside, τρέχει προς την μπάλα και τρέχει ο αμυντικός και τον σπρώχνει. Και τον κάνει πέναλτι, πριν πάρει την κεφαλιά. Τι δίνει ο διαιτητής? Δεν καταλάβα ρε φίλε, sorry, γιατί είμαστε βγάζει, ξανά. Ναι, βγάζει ο μέσος τώρα μια προωθημένη παλιά στον επιφουνταριστό, στον επιθετικό. Ναι. Ο επιθετικός είναι ένα μέτρο μπροστά, είναι offside. Ναι. Εντάξει, ναι. Τρέχει και ο αμυντικός από πίσω. Ναι. Και πριν πάρει κεφαλιά τώρα ο επιθετικός να βάλει γκολ, που είναι offside, το σμπρώχνει ο αμυντικός και το πετάει κάτω. Ναι. Το κάνει πέναλτι. Ναι. Ο διαιτητής τι δίνει? Τώρα με το offside θα δώσει. Offside θα δώσει. Πέναλτι. Ο διαιτητής δίνει πέναλτι, πάνω στο VAR βλέπω ότι είναι offside και τελειώνει, είναι offside. Όταν έχει VAR, άμα δεν έχει VAR. Μισό, όχι, όχι, πέναλτι είναι. Ναι. Offside θα δώσει ένα κουμπί στην μπάλα και μετά. Μέχρι να κουμπίσει την μπάλα, ο επόπτης, την μπάλα το σημαίακι το σηκώνει την ώρα που πάει να κάνει την επαφή. Μέχρι να γίνει επαφή είναι πέναλτι. Γιατί οι κανονισμοί ισχύουν και δεν τους δίνουμε σημασία. Υπάρχουν κανόνες. Mm-hmm. Τι εννοώ τώρα. Για πες. Ο Μπαρμπασάβας, ο Αρετόπουλος, δεν είχε διακόψει το παιχνίδι. Ο Μπαρμπασάβας πήρε την ομάδα και έφυγε. Ο Αρετόπουλος το έγραψε στην πρώτη έκθεση. Σύμφωνα με τον νόμο, παιδιά, έπρεπε να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Η κυρία δικαστής
παρατύπος, επειδή αυτό δεν βόλευε, ζήτησε τηλεφωνικά, όχι μέσω της νομίμου οδού, να πάρει την ΕΠΟ, να ενημερώσει η ΕΠΟ την ΚΕΔ, η ΚΕΔ τον Αρετόπουλο, ότι η διαιτητής, η δικαστής θέλει συμπληρωματική έκθεση γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό, και να κάνει και να την πάρει και να πάρει αντίγραφο ΕΠΑΟ, νομική υπηρεσία κτλ. Πήρε τηλέφωνο τον Αρετόπουλο και του λέει θέλω μια δεύτερη. Του έκανε μια δεύτερη, η οποία αντικρούει την πρώτη. Ο νόμος τι λέει? Ο νόμος. Ότι όταν η δεύτερη συμπληρωματική αντικρούει την πρώτη, η δεύτερη ακυρώνεται. Και ισχύει η πρώτη. Και παρανόμως, η δικαστής, 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ενημερώνει τους νομικούς του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει και δεύτερη έκθεση. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι έγινε, Γιώργο. Έτσι. Δηλαδή τώρα τρελαθούμε. Όταν Γιώργο, Γιώργο, επειδή έχει 4 γραμμές, ολοκλήρωσε, έχει 4 γραμμές όμως. Το ΠΑΟΚ είναι χαζομάρες, είναι παλαιολιθικοί, είναι και δεν ξέρω τι άλλο. Γιώργη, να είσαι καλά. Λοιπόν, μια κουβέντα ακόμα, παιδιά, για τον Μαουρίσιο. Ναι, τρέξτε το λίγο, γιατί έχει 4 γραμμές. Ναι, το τρέχω. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Όταν η νόμη δεν μπορεί ο ένας να αντικρούει τον άλλον. Όταν ο ένας αντικρούει τον άλλον, ισχύει ο ένας από τους δύο. Δεν μπορεί και οι δύο. Ο ένας νόμος λέει ότι όταν ο ποδοσφαιριστής δεν εμποδίζει τον τερματοφύλακα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό offside. Ακριβώς είπαμε. Όταν ο τερματοφύλακας ακουμπάει την, και να ακουμπήσει μπάλα. Την ακουμπάει, εμποδίζει το οπτικό πεδίο, ο τερματοφύλακα ακυρώνεται το κόλ. Ότι ο Μαουρίσιο είναι πίσω από τον τερματοφύλακα και η μπάλα είναι offside. Και ίσο. Βρίσκει η μπάλα, περνάει από τον τερματοφύλακα και βρίσκει στο Μαουρίσιο. Είναι offside. Οκ, okay, Γιώργη, να είσαι καλά. Επίσης να θυμίσω λίγο τον Ζάχο. Να θυμίσω λίγο πίσω ήταν, μάθαμε, γιατί, ήταν πίσω γιατί, από τον τερματοφύλακα. Για τον γιατρό του ΠΑΟΚ, ναι. Να σε θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δηλώσει τον προπονητή στο φύλλο αγώνος. Αυτό. Ένα τέταρτο πριν το αγώνα. Αυτό. Εντάξει. Ναι, γιατί το θυμάμαι και αυτό, αλλά νομίζω κάποιοι, κάτι, πλήγει, κάτι είπανε γι' αυτό. Δεν το θυμήθηκα το να μην σου λέω ψέματα. Θυμάμαι. Να το λέγατε, γιατί δεν το είπατε. Το είπανε. Το είπατε. Δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός ποτέ γι' αυτό. Ναι, τι ποινή επισήμανε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ωραία. Όταν δεν έχει δηλωμένο προπονητή, είναι παρανόμος ο προπονητής στον πάγκο. Αν θυμάμαι καλά, το, σου λέω με βάζει σε τέτοιο να κάνω το Ολυμπιακό το τέτοιο. Γιατί με ρωτάς εμένα που δεν είμαι Ολυμπιακός, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι μέχρι 15 λεπτά πριν μπορεί να τον δηλώσει. Μα δεν το δηλώσει. Αν το θυμάμαι. Δεν, δεν, ξέρω, δεν το θυμάμαι. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Εγώ σου λέω θυμάμαι το άλλο πολύ καλά και δεν είναι τώρα αυτό που είπες. Δεν νομίζω να το σκαρφίστηκα. Να το σκαρφίστηκα από το μυαλό μου αυτό. Αυτό ότι. Ότι απαγορεύεται, δηλαδή παίζει Άρης Εγάλο, απαγορεύεται ο γιατρός του αγώνα να έχει σχέση είτε με τον Άρη, υπαλληλική σχέση. Είτε με τον Άρη, είτε με τον Εγάλο. Δεν πιστεύω να το σκαρφίστηκα εγώ. Όμως επίσης, εγώ δεν το ξέρω τι λέει για τον γιατρό ο νόμος. Ναι. Αλλά ξέρω σίγουρα τι λέει ο νόμος, ότι όταν φύγε τραυματισμένος κάποιος παράγοντας, παίκτης ή προπονητής από το γήπεδο, οφείλει να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Ωραία. Και όχι σε ιδιωτική κλινική. Που είναι και χορηγός στην Αθήνα, δίπλα από το Καραϊσκάκης. Εκεί που πήρε δηλαδή, εκεί που πήρε δηλαδή το δικαιολογητικό ο Καραπαπάς με την οσφυαργία που είχε και την ισχυαργία που έγινε μετά το ΧΙΚΑ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, για χαρά. Γεια σας. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Κάτσε λίγο εδώ, γιατί. Κοίταξε, ρε Ζάχο. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικές οι περιπτώσεις. Ποιες, Βασίλη, για πες μου. Η μία του Ιβιτς. Ναι. Εντάξει, ναι. Και δεν έχει ακούσει και κάτι. Τι δεν έχει ακούσει. Τα είδα, θα σε πω πάλι τα ίδια. Ότι πήγε ο διαιτητής ο αγώνας, ότι έφυγε, ότι δεν έφυγε Νταϊλή και ο Ολυμπιακός έφυγε Νταϊλή και από το γήπεδο. Τα είπαν οι προηγούμενοι. Τα άκουγε ρε εσύ. Ο Ολυμπιακός, Αν δεν θα σπάσει τα νεύρα ρε εσύ, Ζάχαρη, εντάξει. Ρε φίλε μου, εγώ σου είπα ότι. Εγώ σου είπα ότι ο. Πώς το λέγανε ο του Ισπανός. Και ξέρει ότι δεν πάω και εσύ. Εγώ σου είπα ότι. Ρε Βασίλη. Θα τελειώσω λίγο. Για να τα πω γρήγορα, ρε. Ίσυχα. Τάσο. Ίσυχα, ναι. Ισυχά, ξέρει γιατί νιώθω καλά. Ορίστε. Όπως θα πάω οξύ. Ξέρει γιατί φύγαμε εμείς, ρε. Εγώ σου λέω ότι θα μπορούσε ο Ήβης να συνεχίσει. Ξέρει γιατί. Ήταν εκείνες οι φυλάδες που πήγε ο Παναθηναϊκός ούτε στο ΚΑΣ για να τιμωρηθούμε. Κατάλαβες. Ναι. Και το κάνανε οι δικοί μας για δίπινα. Okay. Θα μπορούσε, πώς ξέρει, Ζάχο. Θα μπορούσε να πει. Αλλά έφυγε νόμιμα. Όσο για το άλλο ο ΚΑΠ. Το λέω ρε φίλε, δηλαδή εσύ καμιά εκπομπή δεν άκουσα από εκεί τη μέρα. Καμιά, και τα κυρωθέν γκολ. Του βαρέα, ποτέ δεν άκουσα ένα καθηγητή που να λένε ότι... Α, καθηγητές, ποιος καθηγητής φίλε, ποιος καθηγητής. Να τελειώσω ρε φίλε. Ναι, να τελειώσω με ρωτάς όμως, άμα είναι μη με ρωτάς, με ρωτάς κάτι. Άμα είναι μη με ρωτάς ρε Βασίλη, τι με ρωτάς. Να τελειώσω ρε, αλλά τελειώσω θέλεις, και να ακουμπήσει την μπάλα ο Μαουρίσιο που πηδάει, από τη στιγμή και να την ακουμπήσει. Η μπάλα έχει κατέβει προς τα δίχτυα.
Ο Μπάρκας έχει πέσει, έχει εκτεναχθεί και κάθεται μετά μάλιστα τις ποδάρες του να πούμε και κοιτάει περίληπος. Με κατάλαβες. Ναι. Δεν υπάρχει offside. Δηλαδή και αν δεν ακουμπούσε ο Μαουρίσιο που λες εσύ. Που ο Μαουρίσιο αυτός πήγε νόμιζε και δεν έβλεπε τη φάση και πήγε όπως λέει ο Τάσος να την αποφύγει. Και την ακουμπούσε ρε φίλε, η μπάλα έχει πια κατέβει στα δίχτυα. Είναι γκολ. Το είπαν τόσοι καθηγητές. Βασίλη, ολοκλήρωσε για δύο γραμμές και έχουμε και το διάλειμμα. Ξέρεις που τρελαίνομαι με σένα Ριζάχο, πως τρελαίνομαι με εσάς. Και δεν σε άντρα αυτά που λες. Όταν φώναζα εγώ γκάλι γκάλι καρναβάλι, δεν το εννοούσα. Κατηδία το καθόμα στο καφενείο με το φίλο του Αριανού ας πούμε, το έλεγε ότι παιχταράς είναι ρε. Επειδή το φώναζα έτσι σημαίνει ότι το πιστεύω. Μην τα λέτε αυτά πράγματα. Ωραία. Τι ωραία ρε. Γεια σου Βασίλη, να σε καλά. Το οποίο παραδεχθήκατε. Γυρνείς όμως. Το είπε. Και ο ίδιος ο Κομίνης το είπε. Ωραία. Ο ίδιος ο Κομίνης. Αν δεν λέει ένα μηδέν. Βασίλη, να σε καλά πρέπει να πάρουμε και τους υπολείπους. Βασίλη, δεν θα βγάλουμε άκρη. Προς τιμή σου, αυτό που είπε το τελευταίο, είπε ο Αξιστήπε. Εγώ λέω τα φώνα ζαγκάλι, κάλι, καρναβάλι. Ναι. Δεν το εννοούσα. Μετά από 30 χρόνια το λέει όμως, βέβαια. Όχι, λάθος κάνει. Μετά από 30 χρόνια. Όχι, δεν άκουσε είπε. Το έλεγε τότε. Το έλεγα, λέει στο καφενείο, ότι είναι παιχταράς. Αυτό το έλεγε τότε. Δεν ξέρω αν τι έλεγε στο καφενείο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Από την άλλη, τι λένε οι τέτοιοι, πώς το είπε, οι καθηγητάδες. Οι καθηγητάδες, ρε φίλε, κατατοδοκούν. Και από τύπου από τις εργοδότες τους κάνουν. Ο ένας λέει, βλέπεις τους δύο τηλεκριτικούς. Ο ένας λέει για την ίδια φάση πέναλτι και ο άλλος λέει όχι πέναλτι. Κάποιος από τους δύο δεν λέει την αλήθεια. Απλά να σε ενημερώσω για το γιατρό. Ναι. Γιατί μου στείλανε ένα μήνυμα. Ναι. Τι ισχύει από, από το νόμο. Mm-hmm. Ο γιατρός του αγώνα διορίζεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και αν κάποια ομάδα διαφωνεί ή δεν τον θέλει, ναι, να είναι γιατρός, πρέπει να κάνει ένσταση εντός 48 ώρων. Ωραία. Πριν το μάτς. Δεν ξέρω αν άλλαξε αυτό. Σου λέω ότι ισχύει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία ένσταση. Το δέχτηκε. Όμορφα, ωραία, και έπρεπε να πάει σε το έβγαλα από το μυαλό μου αυτό δηλαδή. Τώρα ξύπνησα σήμερα. Ναι. Προφανώς ναι. Αύριο θα φέρω, γιατί δεν θέλω να ψάχνω τώρα. Αύριο θα σου φέρω και τον κανονισμό, γιατί εσείς θα θέλετε να μας τρελάνετε. Εκτός αν διάβασα, λάθος. Που δεν διάβασα. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να έχει ο γιατρός του αγώνα υπαλληλική σχέση. Σε ποιο κανονισμό το γράφει. Κανονισμός 12, παράγραφος 3, κάθε και 4. Αυτό. Του ΚΑΠ, ρε φίλε. Ο ΚΑΠ. Από το μυαλό μου το σκαρφίστηκα. Το διάβασα. Άμα θεωρείς ότι ξύπνησα σήμερα και το σκαρφίστηκα αυτό, εντάξει, τι από. Δηλαδή ο φίλος τώρα που στέλνει και λέει ότι ο γιατρός διορίζεται από την ΕΠΟ και αν θέλει κάποια ομάδα. Αν άλλαξε ή όχι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι ίσχυε εκείνη την ημέρα. Δηλαδή το διάβασα σε πάνω από 3-4 site. Τι να πω. Τι ήταν όλα του. Γιατί διαβάζετε και κόκκινα site. Ναι. Εσείς τι διαβάζετε, κίτρινο-μαύρα. Α, εσείς ασπρόμαυρα. Ναι. Α, προφανώς σας. Τα ασπρόμαυρα λένε. Πάρεις, τα ασπρόμαυρα προφανώς θα λένε τα άλλα. Αν πάρεις και δεις ναι, το match ΠΑΟΚ Ξάνθη. Ναι. Που μπήκαν κανονικά οι γραμμές και τα VAR που φωνάζατε για τις γραμμές για το ΠΑΟΚ TV. Ναι, τι. Γιατί εκεί δουλέψανε κανονικά. Ναι. Ακυρωθήκαν 3 γκολ κανονικά. Και ναι, κανείς δεν παραπονέται, κανείς δεν είπε τίποτα. Δεν θα βγάλουμε. Κατάλαβες. Ευτυχώς που δεν έχουμε ασπρόμαυρο Μπαρμπασάβα και ασπρόμαυρο Καραπαπά. Λοιπόν, ευτυχώς είμαι πολύ περήφανος για το ότι είμαι ΠΑΟΞης. Μην παίρνετε, παιδιά, τηλέφωνο. Είναι ίδιο, περίμενε. Είναι 11 και 1 λεπτό. 5 γραμμές έχω. 10 είναι, ρε, χάθηκες. Ναι, 10, 10 και 1 λεπτό. 5 γραμμές και δεν έχουμε μιλήσει. Άμα είναι να μην μιλάμε εμείς, ρε παιδιά. Να εσύ, πούμε. Τι άλλο παράπονα είσαι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι έκανε σεξ τελευταία, ρε. Προσφάτως, λοιπόν. Να βοηθήσω καθόλου, θες. Πριν 12 χρόνια, προσφάτως. Λοιπόν, ο φίλος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος, δεν είπα ακόμη και μου λέει. Εντάξει, τι να πω. Εντάξει, okay. Αφού δεν σε πειράζει, μου λέει. Να πεις, το ξέρουμε. Okay, πάμε. Ναι, λοιπόν, να τις πάρω μία-μία. Αυτό το ζήτημα. Πάει μία. Μην τηλεφωνείτε εδώ. Σε μαύρη γάτα. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, γεια σου, γεια σου Τάσο. Καλησπέρα, το όνομά σου. Θέλω να ρωτήσω, Παντελής, έλα, δεν πάω. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, ρε παιδιά. Όταν χτυπήθηκε η χορεύτρια με το ωραίο χαρτί, ποιος ήταν δηλωμένος προπονητής στον Ολυμπιακό, το φίλο αγώνα τι έγραφε. Όχι αυτός πάντως. Τότε τι λέμε. Αυτό είπαμε, το αναφέραμε. Δεν το άκουσα αν το, το αναφέραμε, είπατε. Αδερφέ, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι, αυτό εδώ. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Χτυπήθηκε ένας άσχετος. Δεν τιμωρήθηκε κανείς. Άκου λίγο όμως, φιλέ, ξέρεις που πρέπει να μείνεις. Ναι. Δεν τιμωρήθηκε κανείς για τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός πήρε τους 3 βαθμούς στα χαρτιά. Επί Τσίπρα που έγραψε το πρωτάθλημα των Πρεσπών στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Και έκανε δώρο ο Τσίπρας στην ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα μέσω του Ολυμπιακού. Κατάλαβες, φιλέ, αυτά δεν το λέει κανείς.
Και για το offside τώρα της ΑΕΚ, που δίθεν offside και τέτοια ρε Ζάχο, yeah. Παρούχο, εκείνη τη στιγμή που χτυπιέται το corner, δεν είναι μπροστά στην μπάλα. Ποιος? Ο Αρούχο. Αραούχο, δηλαδή, Δηλαδή, φίλε, τώρα προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει κανένα offside. Ωραία, okay. Ούτε στο ξεκίνημα. Ούτε στο ξεκίνημα, ούτε στη διάρκεια. Υπάρχουν 100 φάσεις. Όχι, άλλο λέει, ο φίλος, ότι τον Μαουρίσιο του καλού, τι άλλο. Είναι μπροστά στην μπάλα. Οκ, Παντελή. Μπροστά στην μπάλα την ώρα που χτυπιέται το κόρνερ. Εντάξει, Παντελή. Αλλά η κάμερα δεν το δείχνει. Η κάμερα δείχνει μόνο την εστία. Με κινητό έχει γραφτεί ο Αραούχο. Α, να είσαι καλά. Έγινε, Παντελή, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τελευταίο φίλο και εγώ θέλω να πω κάτι όμως έτσι πριν. Καλησπέρα. Έλα πες το εσύ πρώτα. Όχι, όχι, για το αυτό που λέγει ο Τάσος. Εσύ είσαι και παλιός ακροατής ρε Γιώργο. Δηλαδή είναι 10, ξέρεις να κάνουμε διάλειμμα ρε. Είναι 10 και 5 και δεν είπαμε και τίποτα έτσι. Δεν είπαμε. Λοιπόν, επειδή χθες το πήρες μονόπατα και είπες και 2-3 φορές συγγνώμη στον Τάσο και τα λοιπά και βγάζεις πάλι το παράπονο σου, ρε Σιζάχο, να ρωτήσω... Συγγνώμη, είπα που μίλησα περισσότερο, γιατί είπα για τα άλλο, όχι, γιατί μίλησα 45 λεπτά χθες. Χθες είπες, αναφέρθηκες στην ομάδα σου, ναι. Αναφέρθηκες στην ομάδα μου και είπες ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές αυτές εδώ οι δύο οι ομάδες και αυτό φαίνεται φυσικά και από τα δύο μάτς που έχουν παιχτεί μεταξύ. Δηλαδή, μου λες ότι Σασόλο φέτος και πέρσι που πήρε ένα χ στην έδρα της Γιουβέντους είναι στο περίπου, είναι στο ίδιο... Όχι, στο ίδιο λέω, άμα μου αφήσεις να απαντήσω, λέω ναι. Ότι ο Άρης τους βαθμούς που έχει χάσει από τη διετσία φέτος θα ήταν 3-4 βαθμούς κάτω από τον ΠΑΟΚ. Και τι δεν βγει ο Καρυπίδης να... Αυτό, να δεν κάνει κάποια δήλωση. Δεν βγαίνει τώρα υπέρ του. Δεν μίλησα όμως, με πήρατε το τηλέφωνο, δεν είπα αυτό που θέλω να πω. Όταν πω και εγώ θα ξαναπάρω. Εντάξει, να είσαι καλά. Πάρε εσύ. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί είπε και για πήγε σε κρατικό, όπως το είπε, νοσοκομείο, είδε και ο τέτοιο. Να θυμίσω εδώ, γιατί μου λες καμιά φορά, αυτό δεν το λες εσύ. Να σου θυμίσω ότι η κυρία Κουρουμπίλια που τη χτύπησε ένα άδειο. Άδειο, εγώ δεν θα κάνω τη μέρα νύχτα. Από το μπουκαλάκι, δεν ξέρω πόσα ml, γιατί διαβάζω και την Coca-Cola. Να είχε μέσα το 1/10 του νερού, το νερού ναι, τη χτύπησε στον ποπό, να μην το πω διαφορετικά, έπεσε κάτω, σφάδαζε, πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, την είδαν οι γιατροί και γελούσαν και ο Άρης τιμωρήθηκε και από αυτή την τιμωρία είχα στην Ευρώπη και έπεσε ο Άρης. Τι έγραφε το ιατρικό ανακοινωτικό. Γελούσαν, δεν έγραφε τίποτα. Δεν γελούσαν, τι έγραφε, το πόρισμα. Τώρα τι να σε πω, ο δικαστής, ακούσαμε λίγο. Δεν κρίνει. Α, είχε τραυματιστεί Κουρουμπίλια, έτσι. Εγώ είμαι γλυκό, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Το πόρισμα το ιατρικό. Παιδιά, δεν γίνεται μόνο να σε κάνει. Ρε Ζάχο μου, γιατί δεν θα κάνει το δεκαετία. Ρε φίλε, εσύ αν είσαι δικαστής, πώς θα τιμωρείς κάποιον αν δεν έχεις ένα ιατρικό έγγραφο που να λέει και να πιστοποιεί ότι υπάρχει τραυματισμός. Δηλαδή έλεγε το έγγραφο ότι τραυματίστηκε. Δεν ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά αν έλεγε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Άκουσε τι τιμωρούνε. Αυτό θέλω να σου πω. Τιμωρούνε, λέω εγώ, που βέβαια. Για άλλους δεν θα το κάνανε, αυτή είναι η αλήθεια. Τιμωρούν την πρόθεση ότι δεν πρέπει να πέφτει τίποτα. Φυσικά και δεν τραυματίστηκε ο Ισπανός του Ολυμπιακού. Φυσικά και δεν τραυματίστηκε η Κουρουμπίλια, ειδικά η Κουρουμπίλια και ο τέτοιος και ο Ισπανός. Να πω ότι το χτύπησε φυσικά, sorry που θα το πω, αλλού το χτύπησε και αλλού είναι τα ράματα. Αυτό δείχνει εικόνα. Λοιπόν, τον Ίβιτς. Αλλού το χτύπησε το μπουκαλάκι το άδειο και αλλού είναι τα ράματα. Εντάξει, άμα γελάς, εντάξει. Γελάω, ρε Ζάχο. Εντάξει, ρε φίλε. Είναι αστείο αυτό που λέει. Εντάξει, αστείο είναι. Φίλε, δηλαδή, εντάξει. Πάμε, θες να δούμε τώρα στο διάλειμμα το βίντεο, να δεις ότι έχεις λάθος. Κάνεις φάλμα. Ωραία, εντάξει. Τέλος πάντων, όλοι μπορούσαν να συνεχίσουν, αλλά τιμωρείται. 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 Δεν ξέρω τι τον κάνανε. Τιμωρείται. Τιμωρείται. Υπάρχει ακριβώς μια φωτογραφία που δείχνει την ώρα. Δεκάδες φωτογραφίες υπάρχουν και βίντεο που είναι κομμένος από το. Εγώ λέω. Υπάρχει φωτογραφία που δείχνει την ώρα ακριβώς. Που ακουμπάει το. Ναι. Πώς λέγεται αυτό, το η πύρα, το κουτάκι. Το κεφάλι του ναι. Και υπάρχει φωτογραφία ακριβώς κολλημένη σε μοντάζ. Ναι. Πού είναι τα ράματα. Αν εσύ. Σου μιλάω για μεγάλη διαφορά, εκτός είναι από αν το κάναν μοντάζ. Μπορεί να το κάναν και μοντάζ, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ανάλογα που το είδες. Εντάξει, ωραία. Αυτό μπορεί να έχεις δίκιο. Άμα είναι μοντάζ η φωτογραφία, τότε σου λέω και εγώ παραπλανέθηκα ψέματα. Αλλά λέω. Τιμωρείται η πρόθεση. Όχι και έτσι πρέπει να είναι. Δεν τιμωρείται. Το ότι τη χτύπησε λίγο ή πολύ, όπως και σε ένα μάτς, τιμωρείται η πρόθεση.
Όπως ακούσαμε προχθές τον τέτοιο που λέει δεν το χτύπησε λέει πολύ. Χτύπησε ο Άρντα μπουνιά και λέει δεν το χτύπησε λέει πολύ. Δεν ήταν δυνατή η μπουλιά. Και αυτός ο άνθρωπος κρίνει φάσεις ποδοσφαιρικές για τον Βαρούχα λέω. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είμαι καθηγητής διαιτησίας. Μπορεί να υπάρχει κανονισμός στο ποδόσφαιρο που να λέει δεν το χτύπησε πολύ, άρα δεν είναι κόκκινη. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη, πες μου εσύ την άποψή σου, ρε φίλε. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Πόσα αντικείμενα έχουν πέσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε προπονητές, παίκτες στον πάγκο και δεν τους έχουν πετύχει. Δίκιο έχεις. Δεν υπάρχει πρόθεση για να τους χτυπήσει. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Εμένα, άμα θέλεις την άποψή μου, ό,τι πέφτει μέσα πρέπει. Αυτό που τιμωρείται και η απόφαση βγαίνει βάσει τη ιατρική απόφαση. Που πηγαίνουν και καταθέτουν στον εισαγγελέα και βλέπει το πόρισμα ο εισαγγελέας και που είναι γραμμένο από τον εφημερεύον ιατρό και λέει ότι η κυρία Κουρουμπίλια χτυπήθηκε στο κολομέ θα βγάλουμε και μετά. Έχει ξέρω εγώ μελανό σημείο και τη βάλαμε μολυβόνερο. Ναι. Λέω εγώ. Λέω, τώρα, ναι, ωραία. Επειδή δεν είμαι ρεπόρτερ, δίκιο έχεις. Επειδή δεν είμαι ρεπόρτερ. Ο Ίβιτς έκανε ράματα. Θα βγάλουμε. Ναι, sorry. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Πρόσεξε, για να δεις. Θα βγάλουμε τότε, γιατί εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, ούτε εσείς, έτσι. Ναι. Θα βγάλουμε, αφού πω την άποψή μου, για μην νομίζω ότι την κάνω, αφού θα βγάλουμε τον κύριο Τσαλτίδη να μας πει τι έγραφε η ιατρική δήλωση του νοσοκομείου. Μπορεί να έλεγε ότι ήταν ετοιμοθάνατη. Έχεις δίκιο. Θα τον βγάλουμε. Αλλά θα πω την άποψή μου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αποφεύγω. Έτσι. Θα πω την άποψή μου και θα βγάλουμε, θα πάρουμε τώρα, θα κάνουμε το διάλειμμα. Θα βγάλουμε και τον κύριο Κόλκαμα. Είναι να μας πει τι έλεγε για τον Ίβιτς. Ναι, τον βγάλεις. Έτσι. Σου είπα να μην τον βγάλεις. Και άμα η φωτογραφία ήταν Photoshop από εκεί που ενημερώθηκε εσύ ή όχι. Ναι, λοιπόν. Πάμε τότε στο διάλειμμα, γιατί το έχουμε. Τι το έχουμε, το έχουμε σκίσει. Έλα, βρε, κλαψιάρα. Ρε, εσύ, όπως λέει ο κύριος Διευθυντής, πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Ποιος? Κύριος Διευθυντής. Σιγά, πατήστε τη γλώσσα σου. Ποιος από τους 28. 28 διευθυντές. Ναι, είναι αρκετοί. Ναι, αρκετοί. Εγώ τρεις ξέρω από την αλήθεια. Εντάξει, εσύ είσαι πιο παλιός. Ένας τέσσερις. Αυτός. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούλικ πίσω από τον. Πίσω από τα μικρόφωνα, μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε παρέα. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, όπως είπα, έχουμε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Έχουμε, νομίζω, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Χρυσανθό Τσαλτίδη. Καλησπέρα, Χρυσανθέ. Τι θέλετε, ρε παιδιά, τέτοια ώρα. Συγγνώμη, θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Τα φώτα σας, τα φώτα σας θέλουμε. Τα δημοσιογραφικά φώτα σας. Όχι, θέλετε. Μπορώ να σας βοηθήσω, ό,τι θέλετε. Όχι, ό,τι θέλουμε καταρχήν. Έτσι. Όχι, ό,τι θέλουμε σε ένα συγκεκριμένο. Τι θέλεις, αλλά στον κύριο Ζάχο. Ναι, εμένα. Δεν είχαμε καμιά ώρα να ακούσουμε τη φωνή σου. Ναι, ναι, εγώ ζητάω τη βοήθειά σου την δημοσιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι ο Τρέγιας, δε φίλε, γράφει ηχογραφή τις εκπομπές μου, με ακούει και σε επανάληψη. Η αλήθεια είναι αυτή, εντάξει. Όπως όλοι παοξίδες. Ξημερώματα. Τι θέλετε, πώς μπορώ να σας υπηρετήσω, πώς μπορώ. Ότι μετά την πολύ καλή παρέμβαση του έγκριτου ηχολήπτη Χρήστου Κιώση. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στο Λίμπερο και ανεβαίνουν οι εκπομπές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Όντως ο Χριστάρας είναι. Δηλαδή με τα νέα τρισύγχρονα στούντιο εδώ του Λίμπερο που καραγουστάρουμε εκπομπές και εμείς και ο κόσμος, υπάρχει και πολύ καλή δουλειά και στο YouTube. Έτσι. Γιατί όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν. Από αύριο το μεταξύ. Ακού λίγο. Τρέγε. Από αύριο έχει άδεια. Άδεια έχει από αύριο. Πάνε εκπομπούλες. Μπορώ να τι ανεβάζω. Μπορώ να τι ανεβάζω εγώ εύκολο. Πού θα τι ανεβάζει, δεν θα ανέβει καμιά σκάλα, τι ανεβάζει. Μπαμπάμπρε, τι είναι. Τι λε, ρε. Μπαμπάμπρε. Για πείτε τι θέλετε. Λοιπόν, κύριε Τσαρτίδη, ένα είχαμε εδώ έτσι μία και με τον κόσμο έτσι μία ψηλοδιαφωνία, χοντροδιαφωνία. Που λέγαμε, α πούμε, και ισχύζονται δίκαια κατ' εμέ, ότι δεν είχε τίποτα, ρε παιδί μου, ο Ισπανός του Ολυμπιακού που έκανε τον νεκρό στην Τούμπα. Όντως δεν είχε τίποτα. Αλλά λέω ότι το ίδιο δεν είχε τίποτα και η κυρία Κουρουμπίλια που μάλιστα πήγε, έτσι το θυμάμαι. Πήγε στο νοσοκομείο, σε κρατικό νοσοκομείο, όπως λέει ο κανονισμός, έτσι. Και γελούσαν οι γιατροί. Εγώ αυτό θυμάμαι. Μπορείτε να μας δώσετε τα φώτα σας, γιατί τότε νομίζω ήσασταν πολύ κοντά στα πράγματα, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι δεν τιμωρήθηκε ο Άρης γιατί γελούσαν οι γιατροί, αλλά βάσει του ιατρικού να μας πει. Να μας πει ο κύριος Τσαλτίδης. Νομίζω. Θα σας πω ακριβώς. Επειδή ήμουν στην ομάδα τότε. Ναι, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Επειδή ήμουν στην ομάδα. Ο Άρης σε πρώτο βαθμό δεν τιμωρήθηκε. Έτσι. Ο Άρης σε πρώτο βαθμό δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε, να μην τα ξεχνάμε. Και δικαιώθηκε γιατί. Το κρατικό νοσοκομείο, στη γνωμάτευση για την κυρία Κουρουμπίλια, έγραψε ότι δεν έχει τίποτα απολύτως. Πέρα από μια κοκκινίλα στο αριστερό σημείο εκεί. Δηλαδή, αν βάλεις το δάχτυλο, όχι, στο νεφρό κοντά, ρε φίλε. Στην κοιλιά της. Αν βάλεις το χέρι σου, το τρέχει επειδή είσαι και πολύ δυνατός, και το πιέσεις εκεί πέρα, θα κοκκινήσει.
δεν πάνω, είχε το παραμικρό. Πιο πάνω από τον πικίνι. Και γι' αυτό το λόγο, με βάση την ιατρική γνωμάτευση που διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε το παραμικρό, ο Άρης σε πρώτο βαθμό δικαιώθηκε. Δεν μηδενίστηκε. Και είπανε ότι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης θα συνεχιστεί από λεπτό που διακόπηκε. Που διακόπηκε, ακριβώς. Στη συνέχεια, ο κύριος Σαρής, πρόεδρος τότε της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, έτσι, και ο κύριος Μπιτσαξής, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού επί Ευάγγελου Βενιζέλου, με σειρά δηλώσεων, στην ουσία απείλησαν ότι αν δεν τιμωρηθεί ο άλλος στη δευτεροβάθμια της ΕΠΟ, ο κύριος Μπιτσαξής είχε πει ότι είχε κάνει μια δήλωση, θα σταματήσει η χρηματοδότηση του ποδοσφαίρου. Γιατί... Στην ουσία τους είπαν ότι αν δεν τιμωρήσετε τον Άρη. Έτσι έγινε. Για ποιο λόγο κυνηγούσαν τον Άρη τότε, κύριε Τσαρτίδη? Για ποιο λόγο κυνηγούσαν τον Άρη? Ναι, κάποιο τίτλο. Δηλαδή... Γιατί ήταν κόντρα, στη λέλαπα του Ολυμπιακού. Κόντρα. Ήταν η μοναδική από τις λίγες ομάδες, ο Άρης, που όρθωσε το ανάστημά του στον Ολυμπιακό. Μου, ένα λεπτό, ήταν από τις λίγες ομάδες που ψήφισαν. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ναι. Τώρα αυτό πειράζει το πρωτάθλημα πάρα πολύ. Κάποιοι παίζουν φιλικά. Και εμείς είμαστε συνέχεια στον πόλεμο. Αυτό είναι ο Καρυπίδης σήμερα. Ένα λεπτό, λίγο είναι ένα λεπτό. Τάσο μου τον άκουσα. Τάσο μου, τι σημασία έχει το σήμερα με το τότε. Τάσο μου, εντάξει, περίμενε, με έβγαλε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Το πείσαι αυτό. Δεν φαίνεται, τα ακούστε. Εκείνη τη χρονιά, Τάσο μου, η ομάδα σου ψήφισε Μαρινάκη, το ξέρεις. Το κλείνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Τάσο μου, εκείνη τη χρονιά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ψήφισε για πρόεδρο τη Λίγκα. Τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη. Και τι σημαίνει αυτό? Τι μου λες τώρα? Τι σημαίνει τότε αυτό? Τότε ο περίεργος, ξέρεις ποιος είναι ο περίεργος? Ναι, τι σημαίνει αυτό? Ο περίεργος είναι ο κύριος Πανόπουλος που τώρα είναι φίλος σας. Ναι. Τότε ήταν φουλ Ολυμπιακός. Να κάνω μια ερώτηση άλλη. Αλλάζουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Όχι, ένα υπέρ του ΠΑΟΚ. Περάσαν αυτά τα χρόνια. Όχι που παίζουμε το Σάββατο. Και φτάσαμε στο 2019. Και κάνω την εξής ερώτηση. Ο Άρης φέτος, κύριε Σαλτίδη. Θέλω να τελειώσω λίγο με την κουρομπίλια και θα με ρωτήσεις. Θα τελειώσω με την κουρομπίλια. Για να σου δείξω το μέγεθος της αδικίας του Άρη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όταν πήγε να υπερασπιστεί τον εαυτό της για τον τραυματισμό του Γκαρθία, ξέρεις με ποιο δεδικασμένο πήγε? Για πες. Με την κουρομπίλια και την ΠΑΕ Άρης. Οι νομικοί δηλαδή του ΠΑΟΚ είπανε, υπάρχει αυτό το περιστατικό στο παιχνίδι Άρης Αστέρας Τρίπολης. Τότε η πρωτοβάθμια επιτροπή της Σούπερ Λίγκας δικαίωσε τον Άρη. Δικαίωσε τον Άρη, γιατί δεν έχει τον παραμικρό τραυματισμό η κυρία Κουρομπίλια. Έδωσαν τα πρακτικά ότι όντως δεν υπήρχε τραυματισμός και όλα τα υπόλοιπα. Και σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή της ΕΠΟ, που τότε πολλές φορές το έχεις πει και εσύ, ελέγχονταν από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Με γκυρτζίκηδες, σαρίδες, όλους αυτούς τους εξαίρετους κυρίους που πέρασαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ανέτρεψε λοιπόν την υπόθεση, μηδένισε τον Άρη, διαλύθηκε ο Άρης και έκανε πάρτι εσύ, γιατί ο Άρης πήγε στα τάρταρα. Ήταν κάτι παράνομο μετά... ο ΠΑΟΚ τότε στην υπερασπιστική γραμμή. Ποιος είπε για παράνομο, ίσα ίσα. Μπράβο. Ποιο είναι το μεμπτό, γιατί το αναφέρετε ας πούμε αυτό τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι μεμπτό, είναι δείγμα ότι είχε δίκιο ο Άρης με την κουρομπίλια. Πολύ ωραία. Επίσης, εκείνη τη θυμάμαι τα Σπορ του Βορρά που βγήκαν με πρωτοσέλιδο, έπαιζε μια ομάδα ο Άρης από τη Θεσσαλονίκη. Και έπαιζε η άλλη ομάδα ο Αστέρας Τρυπόλεως. Και βγήκε πρωτοσέλιδο τα σπορ του Βορρά με την κουρομπίλια να πιάνει και να λέει σκάνδαλο που δεν τιμωρείται ο Άρης. Για αντικείμενο που έπεσε στην κουρομπίλια και δεν την τραυμάτισε, τα σπορ του Βορρά, και αυτό είναι δείγμα που λένε πολύ καλά εσείς δεν είστε με την ομάδα εδώ, τη Θεσσαλονίκη, το Βορρά κτλ. Τα σπορ του Βορρά λοιπόν έλεγαν ότι είναι σκάνδαλο που δεν τιμωρείται ο Άρης. Ενώ δεν τραυματίστηκε η κουρομπίλια. Προφανώς το σπορ του Βορρά τώρα δεν ήταν σκάνδαλο που δεν τιμωρήθηκε πάω. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτά που λέτε κύριε Σαλτίδη, αλλά έχει τεράστια διαφορά. Να το λέει. Χρήσανθε, για σένα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ναι, Χρήσανθε, δεν έχει. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτά που λες, αλλά έχει τεράστια διαφορά. Να το λέει μια εφημερίδα η οποία είναι χαρακτηρισμένη προς την πλευρά του ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το να το λέει αυτό που ακούσαμε σήμερα χθες μάλλον τον κύριο Καρυπίδη στο κανάλι του κυρίου Μαρινάκη. Έτσι. Καλά, τι μόνο στο κανάλι του θα βγει να μιλάνε οι πρόεδροι δηλαδή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος και μιλάει στο κανάλι του Σαββίδη, βγαίνεις και λες στο κανάλι του Ιβάν. Δηλαδή, άμα βγει ο Πανόπουλος
ή ο Κούγιας και μιλήσει στο κανάλι του Ιβάν, θα λες στο κανάλι του Ιβάν, θα λες η δήλωση στο Open. Mm. Γιατί δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, υπάρχει ένα κανάλι που δεν είναι κάποιο ποδοσφαιρικό ή παράγοντα. Το ένα είναι το Ιβάν, το άλλο είναι το Μαρινάκι, το άλλο είναι το Βαρδινογιάννη, το άλλο είναι το Αλαφούζου. Να μιλάμε μόνο στο Λίτερο. Υπάρχει δηλαδή Αργιανός που το κανάλι του Σαββίδη το λέει Open. Εγώ βλέπω και κόκκινο ποτάμι. Μάλιστα, ωραία. Να έρθουμε τώρα στο διάφορο. Λέγεται, open, στην λέγεται. Ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Στην ερώτηση που ήθελα, open λέγεται. Στην ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Ο Άρης αδικήθηκε φέτος από τη διαιτησία. Ναι, έχει αδικηθεί σημαντικά σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ο κύριος Καρυπίδης, ο Θόδωρος. Όπως με τον Ατρόμητο προχθές. Μάλιστα βλέπει το VAR. Βλέπει το VAR. Σε κάποιο μάτς. Τοποθετήθηκε και έβγαλε κάποια ανακοίνωση ο κύριος Καρυπίδης. Δηλαδή έχει βγάλει μία ανακοίνωση. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση και επειδή μάλλον δεν παρακολουθείς τόσο στενά το ρεπορτάζ, η τελευταία ανακοίνωση του Άρη είναι ότι δεν θα ξαναβγάλει ανακοίνωση. Με τον Ολυμπιακό έβγαλε γιατί, ανακοίνωση. Γιατί θεωρεί ότι ο Περέιρα, ο Περέιρα και ο Γραμμένος, ότι ο Περέιρα και ο Γραμμένος, όλο το Χαριλάο στο Άρης Ολυμπιακός έβριζε το Μαρινάκι, ακουγόταν. Τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Σφάχτηκε λέγανε ο Άρης, άρα δεν είναι ο Άρης, αλλά από την αντιπέρα όχθη στο 1-3 με το χέρι που έβαλε ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν είδα κανένα παίκτη του Άρη να διαμαρτύρεται, μόνο που δεν χειροκρότησαν και ούτε καμιά ανακοίνωση είδα από τον κύριο Καρυπίδη. Αντιθέτως, κάνεις λάθος, μια ανακοίνωση. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, δεν διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες. Όλοι οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν. Κάνεις λάθος. Όλοι οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν. Αν κάνεις λάθος, δεν θέματα. Σε προτείνω. Ή λάθος κάνεις, ή λέω θέματα. Εγώ ήμουν στο γήπεδο και είδα ότι ο Βέλεθ όρμηξε στον διαιτητή. Στον διαιτητή. Ο Βέλεθ χειροκρότησε. Ότι ο Ρόους φώναζε. Καλά, εντάξει. Ο Βέλεθ μόνο που δεν χειροκρότησε. Αλλά δεν χειροκρότησε και ο Φετβατζίδης γιατί αματιαγμένο το παιδί. Και είχε ψυχολογικά θέματα, μετά βρήκε τον εαυτό του κατά την άποψη του προπονητή και βγήκε. Ωραία, και τι θέλω να ρωτήσω. Το ερώτημα είναι το εξής. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Άρης με τον Ολυμπιακό, είναι τι κάνει με την Ξάνθη. Κατά την άποψη τώρα πάλι τη διαδικασία. Τα έγγραφα δεν λένε σχέση Άρη Ολυμπιακού. Αυτό το κάνει ο Άρης. Και τώρα καταλαβαίνω. Και επειδή ακριβώς δεν μπορείτε να αποδείξετε τίποτα με τα έγγραφα, κάτι την κουβέντα θα σου πει. Η χαζή κουβέντα περί Καρυπίδη και Ολυμπιακού. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα έγγραφα, θα μας πει κάποιος από εσάς. Δεν θα σου κάνω την ερώτηση αφού δεν θέλεις. Σε φέρω σε δύσκολη θέση, καταλαβαίνω. Ας, θα την κάνω μετά σου. Σε δύσκολη θέση με φέρνεις. Εμένα φέρνεις σε δύσκολη θέση. Μα πάω να σου κάνω εδώ και 5 λεπτά προσπαθώ να σου κάνω. Ο δικός μου πρόεδρος ψήφισε Μαρινάκι για πρόεδρο στη Λίγκα. Θες να σου κάνω την ερώτηση. Κάντε να ρε και εσύ. Όχι, σου απάντησε μου. Λέω λοιπόν, ποτέ λέω λοιπόν, μία φορά, πώς είναι δυνατόν, στα 106 χρόνια του, ο κύριος Καρυπίδης. Πάσο, μια ερώτηση θα κάνω εγώ πρώτα, ως κύριος δημοσιογράφος. Στα 106 χρόνια ιστορίας του, έχει ψηφίσει ποτέ ο Άρης πρόεδρο του Ολυμπιακού για πρόεδρο στη Λίγκα ή στην ΕΠΟ? Πού να τα ξέρω εγώ αυτά, ρε φίλε. Στα 106 χρόνια ιστορίας του Άρη. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά. Φαντάζομαι ότι έχει ψηφίσει. Λέω εγώ. Όχι. Φαντάζομαι μπορείς να μου πεις πόσες φορές. Το λες εσύ, δεν μπορείς να μου πεις πόσες φορές. Έτσι. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ή ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στη Λίγκα έχει ψηφίσει τον εκπρόσωπο του Ολυμπιακού. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις. Δεν το γνωρίζω γιατί το 2012 το γνωρίζεις και ψήφισε τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Αυτόν εδώ που κλαίτε τώρα, αυτόν, όχι άλλον. Αυτόν. Ποιο για πρόεδρο της Λίγκα. Αυτό που έχεις κάνει. Ενώ ο Άρης ψήφισε Λευκό. Αυτός που είσαι σύμμαχος με τον Ολυμπιακό, αυτόν λες τον Μαρινάκη ή άλλον, λες τον παίκτη. Να ξέρω. Όχι, αυτόν που διαχρονικά είσαι σύμμαχος εσύ. Εγώ και βλέπω... Και απλά επειδή τώρα έχει μαλώσει και πέσει το Σεπτέμβριο. Το αν είμαι σύμμαχος εγώ, το Σεπτέμβριο πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορείς να δεις... Γιατί εκεί είναι το παιχνίδι, να ξέρεις. Μπορείς να δεις, κρίνατε, ποιο πολεμάει ο Μαρινάκης όλα αυτά τα χρόνια και ποιον υπολογίζει. Άσο μου, δεν είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Είναι μια μικρογραφία και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Έτσι λες εσύ. Το θέμα είναι ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Γιατί σαν την εκείνε, άσο μου. Γιατί σαν την απέξω. Γιατί αυτή η κόντρα ΠΑΟΚ... Άκου λίγο τώρα, άσε τα αυτά θα τα λες. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία πού, στην ΕΠΟ. Αυτά θα τα λες αυτή ήδη στο ψαμπουλάκι, δεν τα λες εμένα. Γιατί όταν και ο Ιγνέ... Γιατί όταν με επιπασόκ έπαιρνα... Όταν επιπασόκ έπαιρνα πρωτάθλημα, έλεγες είναι το κουλούρι. Όταν επί Πασόκ έπαιρνα κύπελλο. Εγώ το όταν πήρες πρωτάθλημα επί Πασόκ ήμουν 8 χρονών. Λοιπόν, με λένε. Άρα αποκλείεται να έλεγα εγώ. Γυρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω και να σου πω κάτι.
Αυτή τη στιγμή. Δεν με λένε Αλέξη. Αυτή τη στιγμή ο καθαρός, ο Αριανός, ο Γνήσιος. Αλέξη δεν με λένε. Δεν με λένε τον άνθρωπο που πριν ένα μήνα τον υμνούσατε. Μέσα στα σχόλια. Υμνούσατε τον Αλέξη πριν ένα μήνα. Τάσο μου, και τώρα που τη γύρισε τον βρίζετε. Γιατί Τάσο μου, ο γύρο του είναι ο καλύτερο κομικό. Τα ξέρει τα πράγματα λέγατε όταν κατηγορούσε τον Αλέξη. Ο άνθρωπο δεν έχει μάθει να κάνει διάλογο. Δεν το συμφέρει. Σαν και σένα είναι. Ίδιοι είστε. Και εσύ και ο Τρούλε και είστε ίδιοι. Όταν δεν σα συμφέρει κάτι να ακούστε. Προσπαθήστε να καπελώσετε τον άλλο και το σκεπάστε. Καπελώνω. Okay. Δεν λέω τίποτα. Okay. Ακούμε εσάς. Είναι προπαγάνδα αυτό που λες. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό που λες. ότι προσπαθώ να σε καπελώσω. Αλλά μου λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ένας-ένας. Να μιλάτε ένας-ένας. Πάντως κύριε Τσαλτήρη. Δεν πήγατε να με ρωτήσετε την άποψή μου. Καλά. Για την κουρουμπίλια σας πήραμε και τελικά είπες την άποψή σου πριν πω εγώ τη δική μου για τις δηλώσεις του κυρίου Καρυπίδη. Εγώ αν θέλεις την άποψη. Τη δηλώση του Καρυπίδη, ωραία, και ωραία, έκανε κάτι δύσκολο. Α, και δηλώσει. Το νόημα είναι, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Το είπα και το απόγευμα στην δική μου εκπομπή. Για πες. Το θέμα με τη δηλώση του Καρυπίδη είναι αν είναι φίλος του Ολυμπιακού, ο Καρυπίδης, ο Άρης ή οτιδήποτε άλλο. Ή αυτά που λέει για την ΕΠΟ και την. Δεν έπρεπε να βάλει τη λέξη Ολυμπιακός μέσα, ρε Χρήστανθε. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν έπρεπε να τη βάλει τη λέξη Ολυμπιακός. Δεν έπρεπε να τη βάλει τη λέξη Ολυμπιακός. Γιατί ο Άρης έχει πέσει τρεις φορές επί παντοκρατορίας Ολυμπιακού στην ΕΠΟ του. Και μόνο που στέκεσαι και μιλάς εκεί. Ναι. Και δεν μιλάς για το ΠΑΟΚ Ξάνθη, εξυπηρετείς την προπαγάνδα του ΠΑΟΚ. Με αυτό που είπα, λέει. Και μόνο που στέκεσαι εκεί και εκεί σε οδηγούν το πρωί. Γιατί αυτό λένε από το πρωί. Μα δεν άφησε να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Αυτή την έκφραση, ενώ είμαι παρόν εγώ σε αυτή την εκπομπή, δεν τη δέχομαι. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό είναι θράσος. Εντάξει, και δεν το ανέχομαι ότι ο ΠΑΟΚ είναι προπαγάνδα. Ότι ο ΠΑΟΚ κάνει προπαγάνδα. Λέω, αυτό είναι θράσος που κάνεις αυτή τη στιγμή. Λέω. Δηλαδή υπάρχει τόσο λάσπη, τόσο βρωμιά από το δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου που υποστηρίζει και έχει συμμαχήσει μαζί του, γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ εσύ και κανένα στην Ελλάδα, επειδή είναι αφεντικό της χώρας. Ούτε ο ΠΑΟΚ. Και λες ότι ο ΠΑΟΚ πουλάει προπαγάνδα. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωταθλήματα, παίρνει κύπελα, παίρνει ντάμπλ και εσύ. Όχι, πρωταθλήματα έχει πάρει ο Άρης. Έχει πάρει και ΠΑΟΚ. 49. Όσα έχει πάρει, εσύ έχει πάρει και εγώ. Ωραία, θα το πάμε αλλού. Εγώ έχω 10 τίτλους και εσύ έχεις να πούμε μισό. Αφού δεν το θέλεις έτσι. Γιατί μισό. Και τα δικά μου πρωταθλήματα όλα είναι μεταπολεμικά. Εσένα έχει πρωταθλήματα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή στο μπάσκετ. Θα σου απαντήσω και σε αυτό που είπε. Πόσους τίτλους έχεις. Θα σου απαντήσω και σε αυτό. Το μπάσκετ πόσους τίτλους έχεις. Άσε τώρα πάμε και στο χόκι επί πάνω. Όχι, πόσους τίτλους έχεις. Θα σου απαντήσω σε αυτό που είπες ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε. Πόσους τίτλους έχεις το μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε Μαρινάκη. Δεν το μετράς. Θα σου δώσω τα αποτελέσματα τα τελευταία. Έτσι. Λοιπόν, 2010. Ολυμπιακός Άρης 1-0. 11 Άρης Ολυμπιακός 1-2. 11 πάλι Άρης Ολυμπιακός 2-3. Το 12 Ολυμπιακός Άρης 3-0. Το 12 πάλι, Άρης Ολυμπιακός 2-3. Το 13 Ολυμπιακός 2-2 είναι. 2-1. Λες ένα ψέμα. Το 1 είναι 2-2 από τα δύο. Το 11 είπες. Λέω Άρης Θεσσαλονίκης Ολυμπιακός 2-3. Το 11. 2-2. Το 12 2-2. Είναι 2-2. Το 2-2 πότε είναι. Το 12. Το 12 είναι. Το 13 Ολυμπιακός Άρης 2-1. Το 13 πάλι, Άρης Ολυμπιακός 0-2. Το 14 Ολυμπιακός Άρης 1-0. Άρης Ολυμπιακός 1-1. Το 17. Ολυμπιακός Άρης 2-0 το 17, Άρης Ολυμπιακός 0-1, 4-1, Ολυμπιακός Άρης, Άρης Ολυμπιακός 1-2. Συγγνώμη, ο Άρης δεν λες ότι είναι ανύπαρκτο. Τώρα καταλαβαίνω γιατί, δεν λες ότι είναι ανύπαρκτο. Γιατί σας αγαπάει. Καλά. Ο Φατάουλ, γιατί σας λατρεύει και στάζει μέλι ο Μπαρμπασάβρας και γιατί σας έχει κάνει άγνωμα ο Καραπαπάς. Τώρα το καταλαβαίνω. Τάσο, 12 χρόνια δεν πέσαμε ακόμη. Επίσης τώρα καταλαβαίνω γιατί ο πρόεδρος είναι μουγκός. Και δεν κάνει αυτό που πρέπει και παρακινεί ο κόσμος του Άρη και παίρνει θέση μόνο όταν δείχνει το συμφέρον του Ολυμπιακού. Πάρε τι παρακινεί ο κόσμος του Άρη. Και δες τι κράξιμο τρώει ο Καρυπίδης σήμερα από τους Αριανούς. Όχι, εσύ θα κάνετε αυτά και 5-6 που δεν θέλουν ακριβώς. Έχω δεκάδες μηνύματα και σχόλια από Αριανά και Καρά κατά του Καρυπίδη. Τα έχω φωτογραφία. Θα τα βάλω στην ομάδα. Σας πρόβλημα στο ίδιο που έχει 15.000 ευρώ. Θα δουν όλοι. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα. Ναι. Αυτών των Αριανών. Ναι. Είναι και επειδή εσύ συντάσσε με αυτά. Αποδεικνύουν. Εσύ θα έπρεπε να προβληματίζεις και ο κύριος Καρυπίδης.
που υιοθετεί και υποστηρίζει το ράτι την άση του ελληνικού ποδοσφαίρου στον Ολυμπιακό, που έχει βιάσει και παραφύσει όλες τις ομάδες παραδοσιακά, εκτός αν μου πεις ότι ο Ολυμπιακός τα έπαιρνε καθαρά. Αν σε τσαντίνεσαι εσύ μου λες ότι... Όχι, είμαι ο μόνος δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη που θα ξεφώνησα τον Ολυμπιακό και το Μαρινάκι, δεν τα γράφατε. Αλλά θα σου πω το εξής. Ναι, η άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός τα έπαιρνε καθαρά. Όχι. Όχι, το έχω γράψει. Είναι ο δυνάστης παραδοσιακά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φυσικά. Με διαφορά από τον δεύτερο. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή όλο αυτό που παραδέχεσαι, ο πρόεδρος του Άρη υποστηρίζει και έχει κάνει συμμαχία. Ο πρόεδρος δεν είπε για τη διαχρονικότητα του. Και εσύ, εσύ αυτό το δυνάστη ψήφισε όμως το 12, αυτό σου είπα. Σε αυτό το δυνάστη πήγε 20 στανό ο Τάσο μου, η οπαδή σου. Για το 1980. Το 80. Ναι, δεν ήταν τότε δυνάστης, μετά έγινε. Όχι βέβαια, πάλι ήταν. Δεν ήτανε. Πάλι ήταν δυνάστης. Ήταν 27 που πήρε μέχρι το 80, ήταν δίκαια. Ήταν δυνάστης. Αλλά αυτό που γιατί πήγε τότε και 20 στανό. Να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί πήγες. Γιατί όπως και ο Αριανός πρώτα δεν γουστάρει τον Παοξή, έτσι και εσύ πρώτα δεν γουστάρει τον Αριανό. Γι' αυτό το έκανες και τον Τετάσο μου, γι' αυτό το κάνει Καριανός τώρα, αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ όμως ποτέ δεν συμμάχησα σε αυτό το επίπεδο. Πού το συμμάχησες, τον ψήφισες για πρόεδρο της Λίγκας, δεν συμμάχησες, τι λες τώρα. Τον ψήφισα στον πρόεδρο της Λίγκας, θα τον έπαιρνα διπλά και τον απέκλει από το κύπελο. Τι διπλά τον έπαιρνε, τότε τον έπαιρνε διπλά. Το κύπελο μέσα στη Φιλαδέλφεια. Πότε, με ψυχομάρι, είχανε καμία κοπικό να το κερδίσει. 12 χρόνια, 12. Με 12 χρόνια έκανε Τάσο μου. Πώς υπόθηκε το 12 χρόνια. Και άμα ψήφισε δύο φορές, δηλαδή, να σου πω κάτι, και να μην ψήφιζε τότε, πάλι ο Μαρινάκης θα πήγαινε. Και να μην ψήφισε, διαφωνείς αυτό. Όχι, αλλά δεν είναι σχέση αυτό. Ωραία, και να μην το πει ο Καρυπίδης, πάλι ο Μαρινάκης θα το κάνει. Ο Άρης τι ψήφισε. Ο Άρης τι ψήφιζε. Πάντως ο Μαρινάκης δεν ψήφισε ακόμα. Βρε, ο Άρης τι ψήφιζε, λέω. Λευκό είχε. Δεν ψήφιζε τους ανθρώπους του Μαρινάκη. Λευκό είχε. Όχι. Για εκπροσώπηση. Α, καλά. Όχι. Εντάξει. Ποτέ. Δεν το έχει ψηφίσει. Αν τον είχε ψηφίσει, θα το κάνατε σημαία. Χρυσαθέ, δεν ήθελα να σου πω κάτι άλλο όμως. Περίμενε λίγο. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο τώρα και το ξέχασα. Περίμενε. Τι ήθελα να σου πω. Κάτι ήθελα να σου πω και το ξέχασα. Εγώ βλέπω πάντως στην ουσία από το 10 μέχρι το 19. Α, ναι. Περίμενε. Αυτό ήθελα να σου πω. Εντός και εκτός με τους Αριανούς. Τρία χι όλα σε σχέση με τους Αριανούς. Ναι. Σε σχέση με τους Αριανούς, γιατί αυτό με απασχολεί περισσότερο. Ναι. Ο Αριανός είπε ότι τάξει κόπη πες που ξεφωνίζουν τον Καρυπίδη κτλ. Πάρα πολύ. Στέλνει και στο Ζάχο. Μπράβο. Πες μου λίγο, πριν το. Καλά, ότι υπάρχουν αυτοί, υπάρχουν φίλε. Και ότι πάντα στον Άρη η ισοστρέφεια υπάρχει, υπάρχει. Είναι το γεγονός. Άλλωστε ήταν μία από τις δηλαδή βασικές. Που δεν αρέσει μία... ο Αριανός ο πρόεδρος του να είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ισοστρέφεια. Άξιμο λίγο, άλλο είναι πράγμα. Είναι το καθαρό Αριανάκι. Είναι το καθαρό Αριανάκι που δεν μασάει και λέει ρε Καρυπίδη έκανες φάλμα. Εγώ δεν γουστάρα τον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι Άρης, δεν γουστάρα τον Ολυμπιακό. Μη βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά. Μίλα για τον Άρη. Είναι ισοστρέφεια αυτό. Πολύ ωραία πρίζα που βάζει τον Αριανό, αλλά να ξέρεις ότι την πατήσαμε κάποτε από αυτή την πρίζα με τον αρχιερέα αυτών των πραγμάτων πριν από χρόνια. Δεν θα την ξαναπατήσουμε. Εγώ λέω ότι τι αντιλήφθηκα. Από τις αρχές. Ωραία, το καταλαβαίνω. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Βλέπω. Σου λέω λοιπόν βλέπω ότι αυτά... μεγάλη πλειοψηφία, να μην σου πω 80%. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ έχω site. Βλέπω ένα 70%. Κράζουν τον Καρυπίδη. Ναι. Εγώ έχω site που είναι 90-10 ανάποδα. Που κράζουν αυτούς που κράζουν τον Καρυπίδη. Ποιο site? Στο site μου. Μπες στο Facebook του All About, θα το δεις. Ναι, okay. Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει αμπάριζα τα site, έχω και τα ονόματα του όμως δεν τα λέω, οι οποίοι σε όλα τα site, στο Λαμπαουτάρι, στο Πρεσάρι, στο Yellow, έχουν μπει και έχουν κάνει τα ίδια σχόλια. Άλλοι 2-3 οι οποίοι κάνουν κλικ, ok, ναι κτλ. Υπάρχουν 2-3 οι οποίοι έχουν 2 φίλους, μια φωτογραφία άσχετη που εμφανίστηκαν και κάνανε like στο δικό μου το site, εγώ το... Εμένα είναι η δουλειά μου αυτή, Τάσο. Αυτοί λοιπόν οι 2-3 Αριανοί, με ένα σήμα, ένα bulldog, ένα σήμα, έναν ιερολογίτη, 2 κοινούς φίλους, και like στο λαμπαουτάρις χθες. Εγώ ονομαστικά. Είναι, με, δεν είναι Άρης, είναι κάτι άλλο. Με ονοματεπώνυμα έχω τους ανθρώπους που κάνουν σχόλια. Θα σου πω όμως έτσι. Δεν είναι 5 και 10. Υπάρχει ρε φίλε, στον Άρη υπάρχει και επιβούλευση. Και να σου πω για τα ποσοστά δώρα που λες για το συγκεκριμένο. Θα σου πω το εξής λοιπόν. Δεν μου λες, το λίμπερο στη δημοσκοπήση που κάνουν αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία που δεν θέλω να την αναφέρω, είναι αντικειμενικές. Ναι. Δηλαδή το ποσοστό που έχει το λίμπερο ανάμεσα στο Μετρόπολης και το Αρένα είναι αντικειμενικές. Πώς γίνονται τα ποσοστά. Υπάρχουν, είπε πολλοί τρόποι. Να μάθεις να σας αναλύσω μια μέρα. Δεν χρειάζεται. Είναι σαν τα ποσοστά ότι είσαι 50% πολύ. Άκουσε να σου πω το εξής. Όχι να σου τελειώσω. Γιατί εγώ ξέρω ότι μας έχουν και οι πέτρες. Το διαπιστώθηκα κάθε μέρα το λίμερο, τις εκπομπές στο λίμερο το ακούν και οι πέτρες. Και βλέπω κάτι ποσοστά τέλος πάντων.
Ειδικά, που, ειδικά, που να βγάζουν περιέργο ειδικά, οι λίγο, εταιρείες ειδικά που κάνουν δημοσκοπήσεις. Ειδικά αυτή η εκπομπή που ακούμε τώρα. Εντάξει. Σκίζει και γι' αυτό συμμετέχω κιόλας για να πάρω και λίγη από την αύρα και την ακροματικότητα. Σκίζει, λέω, λοιπόν, κύριε Τσαλτίδη, σκίζει λέτε δηλαδή. Ναι. Σκίζει, ναι. Άλλωστε κάποιος σκέφτηκε αυτή την εκπομπή, ναι. Μάλλον ήταν έξω. Είστε ο νονός, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω τον Τάσο το εξής. Είναι φυσιολογικό όταν ο Άρης είναι έβδομος τάσομο και σε αυτή την κατάσταση οτιδήποτε λέει και κάνει ο Καρυπίδης να έχει και αρκετούς που τον ξεφωνίζουν. Και θα σου πω το εξής. Όταν ο Ιβάν Σαββίδης προ διετίας της χρυσής αυτής της διετίας που είναι ο ΠΑΟΚ, που είναι η ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα, το double, πάει καταπληκτικά κτλ. Πες μου σε παρακαλώ, πόσοι φίλοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, όταν ο ΠΑΟΚ έγινε τέταρτος και πέμπτος, ξεφωνίζανε τον Ιβάν Σαββίδη. Ξέρεις πόσα τέτοια. Μπράβο, τι σημαίνει αυτό, είχανε δικιό. Όχι, ξεφωνίζανε, όχι γιατί έκανε. Και ξεφωνίζανε, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε Ιβάν τον Πούλο και τέτοια πράγματα ακούγονταν. Ένας άνθρωπος λοιπόν, πρόσεξε λίγο, για να καταλάβεις ότι δεν είναι κριτήριο το ότι κάποιος ξεφωνίζει τον Καρυπίδη στο Facebook. Μα δεν ξεφωνίζει τον Καρυπίδη. Γιατί τότε λέγανε ο Ιβάν έχει βάλει λοιπόν στον ΠΑΟΚ 100 εκατομμύρια και μέχρι να έχει την αγωνιστική... Δεν ξεφωνίζει γιατί δεν το γουστάρει ο Ιβάνος. Το ξεφωνίζει γιατί βάζει κοινά σε δήλωσή του, σε κανάλι του Μαρινάκη, το όνομα Άρης και Ολυμπιακός. Ναι. Έχει το δικαίωμα ο φίλος του Άρη να το σχολιάζει. Έχει δικαίωμα να το κρίνει. Έχει δικαίωμα να το κατακρίνει. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει να έχει και την κρίση ο φίλος του Άρη να αντιληφθεί ότι ναι μεν αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο όμως επηρεάζει τον Άρη και τον πρόεδρό του ενώ τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία είπε ο Καρυπίδης επηρεάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση την ζωή του Άρη, την καθημερινότητα του Άρη, την λειτουργία του Άρη και στην ιεραρχία Τάσο μου για τον ΠΑΟΞΙ που θέλει να αποπροσανατολίσει από το θέμα είναι να προβάλλει μια κόντρα των Αριανών και να ξεφωνητώ στον Καρυπίδη ενώ για μένα το σημαντικότερο είναι να είναι καθαρό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μες. Για μένα το σημαντικότερο είναι οι καταγγελίες που κάνει ο Καρυπίδης ακόμα και αν τις κάνει στο κανάλι του Αλαφούζου, του Μαρινάκη, μια του Ιβάνη ή οπουδήποτε άλλο. Άνω τελεία, μου επιτρέπεις. Ό,τι θες. Θα συμφωνούσα απόλυτα 100% μαζί σου εάν ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης είχε την ίδια τοποθέτηση και το ίδιο σθένος και την ίδια ευαισθησία για το να ξεκαθαρίσει ποιος χτύπησε τον τζίλο. Για το να ξεκαθαρίσουν. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι είπα Άρης. Να ολοκληρώσω. Ναι, πες. Για το ποιος έγινε λοιπόν με την υπόθεση του Τζίλου, ποιος είναι από πίσω, έτσι, για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, τι γίνεται με τα στημένα, εντάξει, τι γίνεται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εντάξει, τι γίνεται με την απαγόρευση με ανασχόλησης κάποιου κυρίου με το ποδόσφαιρο και ο οποίος σου λατσάρει και μπαίνει και μέσα στα αποδυτήρια και παίρνει και διαβατήριο του εγκρίνου και πάει και έξω γιατί υπάρχει και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Εκεί, αν είχε τοποθετηθεί και έλεγε τα ίδια, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, θα το χειροκροτούσα και όλα. Σου λέω λοιπόν ότι η ΠΑΕ Άρης έβγαλε πρώτη, πριν και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανακοίνωση για τον Τζίλο. Ναι, και τι έλεγε. Μπορείς να μπεις να τη δεις. Ναι. Ότι πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι. Ναι. Και είναι δουλειά δικαιοσύνης. Τι θες να κάνει η ΠΑΕ Άρης, να παρακολουθεί. Γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από την τοποθέτηση που είχε κάνει εκεί, έχει κάνει κάτι άλλο. Όχι, οι δηλώσεις έκανε του κ. Καρυπίδη, ξέρεις τι λένε. Το, δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Ξέρεις τι λένε οι δηλώσεις του κ. Καρυπίδη. Πρώτος έβγαλε ο Άρης ανακοίνωση. Τώρα δεν υπάρχει κανείς να τους καλύψει. Ποιος. Έτσι είπε ο κ. Καρυπίδης. Φυσικά φίλε, γιατί ο Καρυπίδης και προσωπικά. Ένα χρόνο λίγο. Γιατί ο Καρυπίδης και προσωπικά κυνηγήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Χρόνος, ο κ. Μεσελούδης λοιπόν έβγαινε κάθε τρεις και λίγο και αναφέρονταν στις επιχειρήσεις του κ. Καρυπίδη. Που τώρα, πρόσεξε λίγο Τάσο, το χθες γίνει μια απόφαση. Πέρασε και ακόμα δεν πέρασε. Ποιοι είναι οι ένοχοι. Γιατί αν έβγαιναν οι ένοχοι, συγγνώμη, αν έβγαιναν οι ένοχοι Τσαλτίδη από την υπόθεση αυτήν του Τζίλου, η ομάδα που ήταν κρυμμένη από πίσω, που δεν ξέρουμε εμείς ποια είναι, θα έπρεπε να έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια σύνδεση για να ξέρει. Ως παραδειγματισμό, ως αποφυγή ομοίων καταστάσεων. Έτσι δεν είναι. Θα υπάρξει λοιπόν, δεν μου λες Τάσο μου, θα υπάρξει αποβολή και της ομάδας που έκαψε το αμάξι του Λουτσέσκου με αποδείξεις. Να υπάρξει. Να υπάρξει. Δεν θα υπάρξει Τάσο μου. Να υπάρξει. Γιατί όπως ανάλογα Τάσο μου έγινε αυτό, είχε γίνει και εκείνο Τάσο μου. Γιατί... Αλλά ο καθένας τα δικά του δεν τα λέει. Μια δικαστική απόφαση για το ποιος το έκανε. Γιατί υπάρχει εγώ. Ξέρεις πες το. Εγώ δεν το ξέρω. Ούτε. Τι να σου πω. Εσύ ξέρεις ποιος είναι. Διερευνάται το δικαστήριο. Είναι ακριβώς. Όχι απλά είναι το ίδιο. Έχει περάσει και έχουν περάσει δύο χρόνια. Το λες ξέρεις κάτι. Αν ξέρεις πες το.
Διερευνούνται και οι εισαγγελέα. Πάνε στον εισαγγελέα και κατήγγειλε. Εγώ να πάω. Είναι υποδιερεύνηση, Τάσο μου, η υπόθεση. Υποδιερεύνηση. Εδώ και δύο χρόνια. Μετά από πέντε χρόνια. Δύο, τρία, πόσο είναι. Τρία χρόνια έχει που κάποιο. Παραπάνω είναι. Βρέθηκαν οι ένοχοι. Δεν ξέρω. Υπάρχει πάρα πολύ φωνά για το συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Έβγαλε ανακοίνωση όπω και πάει Άρης. Πρώτη υπάρχει. Όχι, δεν έβγαλε για το συγκεκριμένο. Όχι, δεν έβγαλε. Να λέμε την πραγματικότητα. Εγώ δεν σου είπα ότι έβγαλε. Έχει βγάλει ανακοίνωση για το Μαρινάκι. Αν θυμάμαι καλά, η οποία έγραφε ότι θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Δεν υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟ για το συγκεκριμένο θέμα που περιγράφω. Τάσο μου, ναι. Όπως εγώ είμαι ειλικρινής και σου είπα ότι έβγαλε για τον Τζίλο. Δεν σου είπα ότι έβγαλε ούτε για τον Τζίλο. Συμφωνείς με τις δηλώσεις του κ. Καρυπίδη, συμφωνείς ή διαφωνείς? Τάσεις υπέρ ή κατά? Γιατί πρέπει να ταχθώ υπέρ ή κατά? Ρωτάω, ρε φίλε. Για να παίξω το παιχνίδι σας, τι? Ρωτάω. Γιατί πρέπει να ταχθώ υπέρ ή κατά? Αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης τάχθηκε. Ο κ. Καρυπίδης, φίλε, είναι ο χρηματοδότης της ΠΑΕΑΡΙΣ. Είναι ο άνθρωπος που πήρε την ομάδα. Ο οποίος τάσεται υπέρ του Ολυμπιακού όμως με τη δήλωση αυτή, ρε Τσαλτίδη. Πώς θα γίνει? Όχι, γιατί απαγορεύεται να εκφέρει την άποψή του και να πει κάτι. Απαγορεύεται να πει κάτι που πιστεύει υπέρ του Ολυμπιακού ο ίδιος ο κύριος Καρυπίδης. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Ναι, αλλά όπως και δεν απαγορεύεται λοιπόν στον κόσμο να βγάζει συμπεράσματά του. Ούτε αυτό απαγορεύεται. Ποιος είπε ότι απαγορεύεται, ίσα ίσα. Όμορφα και ωραία. Άρα λοιπόν τα συμπεράσματα του κόσμου και όχι τα δικά μας συμπεράσματα, αλλά του κόσμου του Άρη που κράζει σήμερα, Καρυπίδη, το 70% των Αριανών, είναι αυτό που συζητάμε. Αυτό το 70% πώς το μετράς? Τι έχεις περίεργο να σκεφτείς? Πάρε και δράστη, φίλε, στάλασσα σε, μην κοιτάς το δικό σου. Μα τις βλέπω και σου είπα ότι είναι 90-10 υπέρ του. Εντάξει, μπες στο κόκκινο site, μπες στο καζέτα, μπες στο 10.gr να δεις τι κράξιμο τρώει ο Καρυπίδης από Αριανούς. Και όχι με πτωχήματα και αεροπλανάκια. Πώς ξέρεις ότι είναι Αριανός? Εδώ δεν ξέρω εγώ που δουλεύω σε site και έχω από κάτω τα σχόλια. Εσύ πώς ξέρεις ότι στο site σου είναι Αριανή? Εσύ πώς το ξέρεις? Εσύ πώς ξέρεις το site σου είναι Αριανή? Μα δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά τι έβαλες 70%? Τότε πώς το λες? Εγώ σου είπα για το site μου, ρε φίλε. Το site μου. Το site σου ξέρεις ότι είναι Αριανή, αυτό που κάνει τα σχόλια. Τι είναι το λαμπάκι? Δεν θα βρούμε τώρα σε αυτό τέτοιο, δεν θα βρούμε. Εγώ πάντως θα. Εμένα εγώ πάρω μπράβο για το διατάφτο θα πω ότι ο Άρης κατά πνεύμονση σας έχει αδικηθεί και ο Καρυπίδης ήταν Μουγκοθόδωρος. Δεν μίλησα ακόμη. Μουγκοθόδωρος, δεν βγήκε μίλησα. Να πει τίποτα. Παρατέτα. Και τώρα που βγήκαν οι Μαρινάκηδες, οι Μπαρμπασάβρες, οι Καραπαπάδες κτλ. Και βγάλανε ένα θέμα το οποίο δεν είναι τίποτα. Οι Μπαρμπασάβρες και τέτοια δεν θέλουν μια ομάδα στην πόλη. Θα δικαιωθεί 1000% ΠΑΟΚ. Κάτω μου οι Μπαρμπασάβρες δεν έκαναν μία και τέρα το βράδυ. Έγραφο. Δεν έβγαλαν έγγραφο, με για τον ανύπαρκτο όπως λένε Άρη οι Μπαρμπασάβρες με το αν θα πάρω εισιτήρια έχει στον Όφη. Ο Γιώργος Αβίδης που δεν ασχολείται με τον Άρη όμως έβγαλε έγγραφο. Ναι, ζητήσατε εισιτήρια. Δεν έβγαλε και το δεύτερο το έγγραφο που ζητάει εισιτήρια ο Άρης. Αφού δεν ασχολείται με τον Άρη. Δηλαδή είναι πλαστό, στο Θεό πλαστό και εμείς είμαστε πουθενάδες. Είναι πλαστό το έγγραφο. Γιατί δεν ασχολείστε με, γιατί ασχολείται με τον Άρη? Ωραία φίλε, είναι πλαστό το έγγραφο. Το έγγραφο αυτό που κυκλοφορεί είναι πλαστό ή είναι κανονικό? Μόνο η ΠΑΕΑΡΙΣ μπορεί να στο πει αυτό, δεν μπορώ να το πω εγώ. Αν δεν είναι εγώ την ΠΑΕΑΡΙΣ. Άρα λοιπόν εγώ προτρέπω την ΠΑΕΑΡΙΣ. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει και δεύτερο έγγραφο. Να κινηθεί νομικά. Αν είναι πλαστό. Το έγγραφο πάντως εκεί που ανέβηκε, στο site που ανέβηκε, μετά από 10 λεπτά στο site του Όφη, μετά από 10 λεπτά κατέβηκε. Μάλιστα. Γιατί? Εγώ λέω λοιπόν, αν είναι πλαστό, να κινηθεί νομικά η ΠΑΕΑΡΙΣ. Εγώ σου λέω ότι είναι γνήσιο. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Λέει ότι ο Άρης δεν θέλει εισιτήρια. Που είναι τόσο σημαντικό. Δεν ζητάει εισιτήρια. Που είναι πιο σημαντικό από το αν στο ΠΑΟΚ Ξάνθη υπάρχει κάτι μεμπτό. Τι λέει? Στο ΠΑΟΚ Ξάνθη δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Γιατί... Τίποτα, συμφωνώ. Μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί κάτι, άρα δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι αν δεν είναι αποδεικτή. Το λένε εμπειρότατη. Ναι, αλλά στο Άρης Βέρεια βάζατε σχεδιάγραμμα τους παίκτες της Βέρειας. Στο ΠΑΟΚ Ξάνθη και δεν τους βάζατε τους παίκτες της Ξάνθης. Σε όλα θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη να λάμψει. Ωραία, χρήσαμε. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Λέω λοιπόν και το εξής για να κλείσω. Λέω για να κλείσω. Και απευθύνομαι στους φίλους του Άρη. Όχι, φυσικά ρε φίλε, γιατί με τον Τάσο χαίρομαι να συζητάμε, γιατί μιλάμε με τον Τάσο. Ο καθένας λέει τα επιχειρήματά του και ο κόσμος λέει τα επιχειρήματά του. Απλά δεν είπα εγώ ακόμη την άποψή μου, ξεκίνησα από κάτι που διέκοψες. Θέλω να πω μόνο κάτι στους Αριανούς. Όταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ή η ραδιοφωνική παραγωγή του ΠΑΟΚ ή οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ από το πρωί προσπαθούν να σε πείσουν ότι υπάρχει κάτι μεμπτό σε αυτό που λέει ο Καρυπίδης και παρουσιάζουν ως παραδείγματα τους Αριανούς που κράζουμε. Ναι. Τότε για μένα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν πρέπει να ασχοληθείς καθόλου με το συγκεκριμένο θέμα ως Αριανός.
και πρέπει να εστιάσεις στα όσα κατήγγειλες σε σχέση με την ΕΠΟ, την Ξάνθη και οτιδήποτε άλλο. Χρυσαδέ, για και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Τους μισθούς της ΕΠΟ που σήμερα δημοσιεύτηκαν, τους είδατε? Ναι, άκουσα χθες και με τον κύριο Γραμμένο, την είδατε συνέντευξη. Αν λοιπόν εσείς είστε ικανοποιημένοι με τα 20άρια, τα 15άρια, τα 12άρια, με μια ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία που ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είπε ότι είναι δικιά του. Ο Γραμμένος, ο κύριος Γραμμένος. Είπε για το Γραμμένο, είπε. Τι ομάδα είναι ο κύριος Γραμμένος? Με το Γραμμένο, είναι δικό του ο πρόεδρος. Ξέρουμε τι ομάδα είναι. Είστε ικανοποιημένοι με αυτό, εγώ δεν είμαι. Κύριε δημοσιογράφε, ξέρουμε τι ομάδα είναι ο κύριος Γραμμένος? Άρης. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι, Τάσο μου, κάτι το οποίο είναι άσχετο με το ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι που είναι άσχετο με το ποδόσφαιρο. Άκουσε λίγο. Να σου πω κάτι που είναι άσχετο με το ποδόσφαιρο και δεν έχει σχέση ούτε με τον κύριο Γραμμένο, ούτε με μένα, ούτε με σένα. Απλά επειδή κάνουμε και μαθήματα ιστορίας. Μπορείς να μου πεις τι εθνικότητα ήταν ο εφιάλτης? Του Λεωνίδα. Τι ήταν, για πες. Ναι. Έλληνας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά, δεν κατάλαβες, κύριε Ζάχο. Καλό βράδυ. Δεν κατάλαβες. Ναι, ναι. Ναι. Καλό σας βράδυ. Έτσι όπως το πες. Άντε μας κράξε. Λέω έτσι όπως το πες, τον κλείσαμε και άκομψα. Έτσι όπως το πες, πήγε. Ευχαριστώ που βγήκε εσύ τον κάλεσε. Τι, δύο λεπτά είπαμε να μιλήσει και μίλησε. Εντάξει. 26 λεπτά. Αλλά υπήρχε περίπτωση τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αν θέλει να μιλήσει, να είμαι εγώ εδώ. Ναι, του λέω δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Πάντω για να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Δεν είπα ακόμα τι να ολοκληρώσω. Μισό δευτερόλεπτο. Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω. Να ολοκληρώσουμε το θέμα. Την αφορμή και το πάτημα για να γίνουν τα σχόλια από παοξίδες για αριανούς, για να κατακρίνουν τον κύριο Καρεπίδη, την έδωσε ο κύριος Καρεπίδης με τις δηλώσεις που έκανε υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν ξύπνησε ο Παοξή σήμερα και ασχολήθηκε ωραία με τον κύριο Θόδωρο Καρεπίδη. Ωραία, να πω και εγώ την άποψή μου. Όπως ασχολήθηκε με τον κύριο Αναστόπουλο. Σε 12 λεπτά τελειώνει η εκπομπή. Έτσι, όπως ασχολήθηκε με τον Μπαρμπασάβα, έτσι ασχολήθηκε σήμερα ωραία και με τον κύριο Θόδωρο Καρεπίδη. Για μισή μέρα. Εντάξει. Ναι, καλά, ο ιός του Προέδρου δεν ασχολείται για μισή μέρα. Τάσο, μην τρελαθούμε κιόλα, εντάξει. Γίνονται, εντάξει. Να το καταλάβω. Ναι, αλλά συμφωνώ μαζί σου. Αλλά από τη μία πλευρά, ο άλλος λέει δεν ασχολείται, πας για πρωτάθλημα και ασχολείται με τον Άρη όμως. Δηλαδή, προς Θεού. Ασχολείται με τον Άρη. Στο Instagram, ρε φίλε, εγώ δεν είπα ότι έβγαλα ανακοίνωση. Γιατί τάσετε υπέρ του δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία. Λέω εγώ για να. Ο ΠΑΟΚ πάει να αλλάξει κάποια πράγματα. Έτσι. Τα ωραία οποία θα υποφεληθείτε και εσείς αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Ωραία. Δυστυχώς. Για να πάρω και εγώ θέση. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μ' άφησε. Ξεκίνησα να λέω και κόπηκε και ίσως να παρεμηνευτεί αυτό που ήθελα να πω. Καταλαβαίνω το νόημα του Χρύσανθου, ειδικά προς το τέλος. Αυτό που λέει και συμφωνώ σε αυτό. Αλλά θα συμφωνούσα με τη δήλωση του κ. Καρυπίδη. Εγώ επιμένω, αν δεν είχε μέσα τη λέξη Ολυμπιακός. Εγώ θα συμφωνούσα απόλυτα με, σε παρένθεση, αυτό που είπε και ο Χρύσανθος. Να αποδειχτούν αυτοί οι ισχυρισμοί που είναι μέχρι τώρα ισχυρισμοί. Δεν ξέρω οι αποδείξεις αν είναι απτές ή όχι που έχει για την σύνδεση ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Αν έβγαζε τη λέξη Ολυμπιακό με αυτή την υποσημείωση, θα συμφωνούσε 100% γιατί ο Άρης, τουλάχιστον με χρονιά VAR, είναι η πιο αδικημένη ομάδα. Έτσι λέω εγώ. Και όταν θα παιχτεί είσοδος, μπορεί να παιχτεί και είσοδος στην Ευρώπη, στον Πόντο. Εγώ πρέπει να έχω χάσει την Ευρώπη. Αυτό λέμε, Ρεζάκο. Ναι. Υπήρξε μια ανακοίνωση. Άρα θα συμφωνούσα εγώ με τον Καρυπίδη. Κατά, τίποτα. Θα συμφωνούσα με τον Καρυπίδη σε όλα, με την υποσημείωση των αποδείξεων για τις κατηγορίες αυτές του Ολυμπιακού για τον ΠΑΟ, αρκεί να μην έβαζε τη λέξη Ολυμπιακός. Εγώ επαναλάβω και πέρσι το είχα πει αυτό. Το να είσαι πρόεδρος στον Άρη, άλλο η παρέα σου, άλλο και να είσαι πρόεδρος, έτσι. Και να καταλάβει ο κύριος Καρυπίδης. Παραδείγματος χάρη, αν θυμάσαι πέρσι που σου έλεγα, είχε κάνει ένα φιλικό Άρης με τη Βέρεια. Παραδείγματος χάρη, και έλεγα εγώ ο Άρης με τη Βέρεια, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει καλές σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο κύριος Καρυπίδης είναι από τη Βέρεια. Εγώ δεν θέλω να παίξω με τη Βέρεια φιλικό, ρε φίλε. Θα μου πεις τι είσαι, εσύ, δεν είσαι ο τέτοιος. Δεν ήθελα τη λέξη Ολυμπιακός. Και επαναλαμβάνω, Χρύσανθε, ο Άρης έχει βιώσει την πατοκρατορία του Ολυμπιακού στο πετσί του. Όχι μόνο. Δώσε με ένα λεπτό. Όχι μόνο με τους υποβασμούς που έγινε επί παντοκρατορίας Ολυμπιακού και μάλιστα με σφαγές του Άρη, έτσι. Γιατί μπορεί να υποβαστείς, μπορεί να έχει παντοκρατορία και μην σε επηρεάσει ο Ολυμπιακός. Με σφαγές, να σου θυμίσω, τα γράφεις κι εσύ, ότι δεν ανέβηκε από τη γάμα εθνική, γιατί ο τότε προπονητής του κατήγγειλε ο κύριος Καλαϊτζίδης και κατήγγειλε κάποια πράγματα εναντίον του Ολυμπιακού και έγινε ο Πασεραϊκός Μπαρτσελώνα. Έτσι, 11 νίκες, 12 συνεχόμενες νίκες είχε. Δεν ανέβηκε από την Β' Εθνική για αυτό το λόγο. Και δεν μπορεί να μου βάζει τον Ολυμπιακό ότι αδικείται. Ακόμη και αλήθεια να είναι. Εγώ λέω ότι είναι αλήθεια, το σφάζει τον Ολυμπιακό, ρε. Μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία τώρα, προς Θεού. Εντάξει. Αυτό... Δεν θέλω.
Λοιπόν, δεν θέλω. Δίκιο έχει απόλυτο, απόλυτο όχι. Με την υποσημείωση τρίτη φορά, γιατί υπάρχουν και δικομανείς. Ναι. Με αυτό αποδείξως, δίκιο έχει προς υπογράφω και με τα δύο χέρια. Αν δεν έβαζε λέξη Ολυμπιακό. Δεν θέλω, ρε φίλε. Το ότι δεν γουστάρουμε τον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι γουστάρω τον Ολυμπιακό. Μίλα για τον Άρη, ρε φίλε. Και αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό δηλαδή. Δεν το κρύψουμε. Δεν θέλουμε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και θέλουμε Ολυμπιακό. Όχι ότι γουστάρουμε τον Ολυμπιακό, Κάρι πει. Δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ. Δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ. Είναι φυσιολογικό, το δέχομαι. Το δέχομαι και προ τιμή σου που το λε. Όχι, εγώ δεν είναι προ τιμή μου. Άκου λίγο. Δεν είναι προ τιμή μου. Όπω εγώ δεν γουστάρω, ρε φίλε, να πάρει κύπελο. Ναι, δεν γουστάρω. Το θέλω να στο λέω μέχρι να ψοφήσω. Ναι. Ναι, όχι, εσύ το τερμάτι λε. Αν σου είπα, αν σου κατέβει και σου λέει θα πάρει το πρωτάθλημα που αυτή τη στιγμή 50-50 να το πάρει έτσι. Έτσι ναι. Μπορεί να λύσει είναι περισσότερο. Ναι. Ναι. Και να πάρει ο Άρης κύπελλος, δεν το υπογράφεις αυτό. Δεν θέλεις. Ό,τι δεν θέλει. Καλά, ρε πλάκα. Ως αντιπαράδειγμα λοιπόν, γιατί έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα και θα πάρουμε τις γραμμές τώρα. Τι είναι γραμμές τώρα, ποιος περίμενε. Ο Χρήστος έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα στο τέλος. Ναι, ο Εφιάλτης λέει τι εθνικότητα ήταν. Έλληνας. Γιατί του είπε εσύ Αριανός ο τέτοιος. Τι Αριανός ρε φίλε. Και από στον Λεωνίδα. Ναι. Έχω και εγώ να τον απαντήσω τι με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και εγώ το φίλο μου τον Χρήσανθο. Ναι. Ότι και ο Ιησούς είχε 12 μαθητές. Ένας εξ αυτών, ο Ιούδας, τον πρόδωσε για 30 αργύρια. Το σταυρώσαν, είδαμε τι έπαθε ο καλός μας ο Χριστούλης. Mm-hmm. Και ποια ήταν η κατάληξη του προδότη Ιούδα που πήρε τα 30 αργύρια. Πήγε και κρεμάστηκε μόνος του. Πέθανε, ναι. Πέθανε έρημος και ταπεινωμένος από τον ίδιο του τον εαυτό. Για να αυτή το κλείσω. Αυτή είναι η ανταπάτησή μου στον κύριο Τσαλτήρη. Για να το κλείσω. Το παράδειγμα του Εφιάλτη. Για να το κλείσω, για να πω μην παίρνουν άλλοι. Έχουμε ο δύο τρεις. Λοιπόν, απ' την άλλη να μου κονάει το δάχτυλο. Ναι, εντάξει, έδωσε το παράδειγμα. Μου κονάει το δάχτυλο ο Πάοξη. Συγγνώμη, δεν το ανέχομαι. Γιατί προ Σαββίδη, άντε, τα έχουμε πει 100 φορές. Mm. Να πάρουμε και τους φίλους. Να με κονάει τώρα ο Πάοξη και να με λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή στο σπίτι του κρεμασμένου. Άντε να μην κουνάει ρε φίλε ο Πάοξης, ναι. Που είναι και πρωταγωνιστής, ναι. Της πόλης τουλάχιστον όταν δεν έπαιρνε πρωταθλήματα και κύπελα, ναι. Το να μου τη λέει όμως εμένα ο Αριανός που έχει, ναι. Γαύρο πρόεδρο, ο οποίος έχει κάνει συμμαχία με το δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι λέει, αυτό ονομάζεται θράσος. Εγώ λέω έτσι ότι εγώ δηλαδή λέω φάνηκε. Εγώ λέω, ότι σου είπα τις τρεις περιπτώσεις που θα έχω παρα... Δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολύ δύσκολο. Άκουσε με, άκουσε. Είναι πολύ δύσκολο, φίλε Ζάχο. Από την πρώτη μέρα αυτό σου είπα. Πράγματα. Όχι, όχι. Από την πρώτη δημόσια, μέρα σου είπα. Καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω, λες είναι Ολυμπιακός. Εγώ σου είπα τις τρεις περιπτώσεις που θα έχω πρόβλημα. Ας είναι Ολυμπιακός. Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί με τις τρεις περιπτώσεις δεν είπα που θα έχω πρόβλημα. Στις τρεις περιπτώσεις, άμα θες, ξαναλέω. Αν δεν. Κάθε τέλος χρονιάς δεν έχουν επιτευχθεί στο ίδιο σώμα. Του Αριανού, του Σομπρόντου, του Αν δεν είναι. Εγώ σου λέω για μένα, ναι. Την άποψή μου λέω. Αν τέλος χρονιάς δεν έχουν επιτευχθεί στο ίδιο σώμα. Mm. Αν η ομάδα δεύτερον είναι απλήρωτη και αν έρθει κάποιος μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό να θέλει να πάρει την ομάδα και να μην τη δίνει, σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις έχω πρόβλημα. Εγώ με τον τέτοιο. Θα πάρει τη γραμμή. Θα πάρω όποιος περίμενε, είναι ήρωας. Σιγά μην περίμενε. Έλα φίλε. Αποκλείεται. Ήρωες είμαι, 40 λεπτά κινητό Γερμανίας. Τι να πω, ρε παιδιά. 19 μαγαζιά έχεις, 19 μαγαζιά έχεις, τι θέλεις. Άντε από εκεί τα πούλησε τα μαγαζιά, εξαιτίας. Δεν μείναμε χωρίς λεφτά, να πούμε για να σου πάρουμε τηλέφωνο. Μην πάρει άλλο. Ναι, μην πάρει, έχουμε άλλον έναν τώρα. Ζητάμε συγγνώμη, ρε παιδιά. Εντάξει, αύριο μέρα είναι, παιδιά. Εντάξει, όλοι μέρα. Κύριε παιδιά, βγάζει τον Τζαλτήρη, συγγνώμη και ο Ρωσίκη. Είχε τη φαϊνή ιδέα, κύριε Ζάκο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Θα μιλήσεις, τι να πω, να φάμε τους, θα πάρουμε 5 λεπτά τον κύριο Ζαγόρα. Θα πάρω και στο Ζαγόρα, μου φαίνεται να κάνω παράδειγμα. Άρα, θα συνεχίσει, δεν θα κάνουμε, θα έρθει να κάτσει κατευθείαν στην κονσόλα, κάνει εκπομπή κατευθείαν. Και στην Τάρα του πεις να σου δώσει παραπάνω, πώς θα γίνει. Τι? Θέλουμε να μιλήσουμε. Καταρχήν έχει αλλοιωθεί το DNA του Αριανού, ρε παιδιά. Εδώ τι γίνεται. Εγώ συνήθισα οπαδικές μάχες, τέτοια. Πού είναι αυτά τα πράγματα, ρε Ζάχο. Μόνο εσύ είσαι παλικάρι να βγεις και να το πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Εμείς όταν πουλήσαμε το Βενετίδη, Ζάχο, είχε πάρει φωτιά η τούμπα. Πήγαν κάψα γραφή, γινόταν χαμός. Το Βενετίδη τον πούλησες μετά το τελικό της Φιλαδέλφειας, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα τέτοιο να έχει γίνει. Φιλαράκι, εσύ δεν τα ξέρεις καλά, μάλλον. Όχι, τα ξέρω καλά. Πού ζούσα εγώ στο Αφγανιστάν. Όχι, σου λέει ο Τσαλτίδης, ο οποίος Τσαλτίδης πήγε να παίξει φέτος στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στο ρόλο του Χοντρού και δεν πήγε να παίξει στο Χοντρού γιατί είπε να χάσει 30 κιλά. Άσε με τώρα να πούμε, μην με τρελαίνεις. Καλά, ρε, εγώ δηλαδή, πού ήμουν στο Αφγανιστάν, ήμουν όταν έγινε ο τελικός της Φιλαδέλφειας. Το Βενετίδη δεν τον πουλήσαμε, ξέρεις τι έγινε στην Τούμπα, φίλε. Δεν ξέρεις στα γραφεία, θυμάσαι. Μάλλον δεν θυμάσαι. Για όταν και δίπλα. Ήσασταν μεθυσμένοι από την κατάκτηση του κυπέλου. Τι να γίνει. Τώρα να μην σου πω ποιος ήταν μέσα, μπορούμε να τα πούμε πριβέ αυτά. Από εκεί και πέρα, εσύ ο συγχωρεμένος ο Κούκα, άμα ήταν σήμερα τη σήμερα ημέρα, τι θα έλεγε, ρε φίλε.
Δηλαδή δεν γίνεται μερικά πράγματα. Εγώ ρε φίλε τον Ολυμπιακό, εσύ πάρε 10 πρωταθλήματα ρε Αριανέ, εσύ να το πάρεις το πρωτάθλημα Ολυμπιακός να μην το πάρει. Τέλος, πώς το λένε. Αυτή η ομάδα ρε παιδιά που μας έχει βιάσει φύση και παραφύση, θα ξεχάσω εγώ ρε φίλε έχω κάνει 30 εκδρομές και στις 30 με έχει βιάσει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει οτιδήποτε. Sorry, και λίγο. Θα πω εγώ μπράβο στον Ολυμπιακό. Αυτό το λες τώρα. Sorry, δεν σε ήξερα τότε, συγγνώμη. Δεν λέω ότι λες ψέματα, αλλά θα ήθελα αυτό να το ακούσω όταν ήσουν αδύναμος, όχι τώρα που είσαι δυνατός. Και έχεις πάρει τα double και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα, έτσι. Συγγνώμη, γιατί είχες αυτό τότε. Όχι, δεν λέω. Δεν σε ήξερα τότε, Θόδωρε. Λέω ότι όταν πριν 10 χρόνια, αν μου έλεγε το πρωτάθλημα θέλω να το πάρει ο Άρης. Δηλαδή, όταν αν διεκδικούσε πρωτάθλημα ο Άρης και ο Ολυμπιακός, μου έλεγε ότι θέλω να το πάρει ο Άρης. Θα σε παραδεχόμουν φίλε και θα χειροκροτούσα αυτό που λες τώρα. Κατάλαβες. Θα ίσχυε και παλικαρίσια. Το λέω και στο ξαναλέω. Εντάξει. Οπουδήποτε και να πεις Ολυμπιακός. Εντάξει. Είμαι αντιολυμπιακός, όχι για τίποτα άλλο. Γιατί, γιατί όπου πηγαίνουν πάνε να το πάρουν τα ηλίκη. Δεν πάνε ποτέ σπαθένια. Και τώρα δεν πάνε σπαθένια να το πάρουν και σε έχουν βάλει δούριο πως έχουν κάνει προξενείο. Έτσι, λες. Αυτό με τρελαίνει ρε παιδί μου. Και όταν θα φύγει κάποια στιγμή ο Καρυπίδης, γιατί τώρα αγχώνεστε μη φύγει και τι θα γίνει. Η διάδοση κατάσταση. Ιδάλλως σε παλιότερες εποχές θα τον είχαν φάει λάχανο τα οπαδηλίκια. Αλλά τώρα στις ημέρες που ήρθαμε που αλλοιώθηκε το DNA, ο καθένας βάζει κάτω το κεφάλι και λέει έλα μωρή και προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία στα δικαιολόγητα. Όπως δεν υπήρχε δικαιολογία σε μένα και δεν γούσταρα που πήγε ο Γιωργάκης και πανηγύριζε έξω από το από σένα που ήσουν Β' Εθνική όταν κερδίσαμε, έτσι ρε φίλε και εγώ πρέπει να το παραδεχτώ και να πω αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα δικαιολογείται όλα. Όχι εσύ, κατάλαβες. Τι το πρόσωπο. Δεν είναι θέμα να δικαιολογηθώ και θέλω την άποψή μου. Είπα, δεν σημαίνει είναι σωστή. Αυτό είπα, νομίζω ότι. Δεν γίνεται να τάσετε τη σήμερα ημέρα άνθρωπο τη Βορείου Ελλάδος υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι τελεία. Και από εκεί και πέρα αυτό με την Ξάνθη γελάνε και τα Πόλο τα οποία ακόμα είναι άβαφα στη Volkswagen εδώ στο εργοστάσιο και δεν έχουν βαφτεί. Δηλαδή, βγάλανε ο Πανόπουλος, βγήκε πλέον ποιος έχει τις μετοχές. Δεν μας είπανε πριν από μερικά χρόνια, εσύ τουλάχιστον μπορεί να το θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός όταν αγόρασε με 1 εκατομμύριο ευρώ το προπονητικό κέντρο, όχι κάποιο ξενοδοχείο, το προπονητικό κέντρο του Πανιωνίου. Έπεσε κάποια ομάδα, έγινε κάτι, αλλά εκεί ξέχασα, εκεί ήταν απλά μια καθημερινή, έτσι. Okay. Εκεί σώθηκε ο Πανιώνιος με το 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά δεν είπε κάποιος κάτι, ούτε το κατηγόρησε για αποκατάσταση. Πάντως και ο κύριος Καρυπίδης ξέχασε να πει για τα 4 αυτοκίνητα που καήκανε του κύριου Πανόπουλου το Σάββατο. Ακριβώς. Το βράδυ, εκείνα δεν σκίζουμε τα ημάτια μας, δούμε ποιος θα τα βρει. Okay, Θοδωρή. Όποιος στο οποίο ο Ολυμπιακός καίγονται φούρνοι, καίγονται πόλο, δέρνονται διαιτητές, τι γίνεται. Περιμένουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Πάντως, δηλαδή, εγώ επαναλαμβάνω, αν θέλεις την αίσθησή μου, οι δράστες. Την είπα χωρίς να έτσι κολομαντεψιά κάνω, έτσι. Θεωρώ ότι η Ξάνθη δεν το γλιτώνει τον υπόσβεσμα, έτσι λέω. Έχω μια κολομαντεψιά. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εντάξει, για να. Ούτε μία στο δις. Και δεν λες. Γιατί, αν θα τιμωρηθεί, στάσου λίγο, Θοδωρή, αν τιμωρηθεί η Ξάνθη. Συγγνώμη λίγο. Αν τιμωρηθεί η Ξάνθη, πρέπει να τιμωρηθεί και ο ΠΑΟ. Και να επιστρέψει η κανονικότητα του Ολυμπιακού. 100-0, να μην υπάρχουν ξένοι διαιτητές, να μην υπάρχουν ΒΑΡ και τα ανθρώπινα τα λάθη των διαιτητών τα οποία γινόταν φυσικά υπέρ του Ολυμπιακού και κατά όλων των άλλων ομάδων. Αυτό δηλαδή θέλει ο κ. Να θυμίσω τον Τάσο εδώ πέρα ότι την ΑΕΚ με την περίπτωση Χρυσοβιτσάνου, εσύ την θυμάσαι την περίπτωση Θόδωρε? Όχι, δεν τη θυμάμαι. Είναι η περίπτωση δωροδοκίας, ο Πασαραϊκός νομίζω ήταν με την ΑΕΚ. Τον πιάσαν με τα λεφτά στο χέρι, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε ενώ έπρεπε να πέσει όπως ο Ηρακλής. Τιμωρήθηκε με μείον 3 βαθμούς από το επόμενο πρωτάθλημα και το δικαστήριο δέχτηκε ότι αυτός ο κύριος Χρυσοβιτσάνος που έδωσε τα λεφτά ήταν, αν το θυμάμαι καλά, ήταν ένα σωσίας του που τον έμοιαζε. Και εσύ μου λες τώρα άλλα για άλλο, ας πούμε. Δεν θα τιμωρηθεί και δεν θα κάνει. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι ντοκουμέντα. Δεν τα βγάλα και αυτά από το μυαλό μου. Νομίζω μπορεί να ήταν πριν 3 δεκαετίες. Δεν είναι ντοκουμέντα. Ζάχο, αυτή τη στιγμή στην Ξάνθη είναι κάτι που έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Αυτή η ομάδα που δεν ντρέπεται, που έκλεισε τις πόρτες για να φάμε ξύλο και δέναν τους παίκτες μας. Αλλά φυσικά από εκεί και πέρα για εσάς ήταν μαγιά αυτό για όλους. Δεν σχολιάστηκε πουθενά. Ο κύριος Τσαλτίδης δεν είπε τίποτα. Ναι. Ο κύριος Τσαλτίδης κατακριτέο, αλλά έχουν γίνει και στο γήπεδο σου αυτά τα πράγματα, έτσι. Έχουν γίνει και χειρότερα έχουν γίνει, εγώ θα σου πω. Αλλά οι εποχές αλλάξαν, φίλε μου Ζάχο. Να τα θυμόμαστε όμως και τα άλλα. Δεν τα ξεχνάμε. Βεβαίως. Έτσι. Και θυμάμαι και στο Χαριλάο που για να έρθω να παίξω εκείνο το 2007 έκανα 1.5 ώρα για να περάσει το λεωφορείο. Το θυμάμαι και αυτό. Κίνηση θα είχε μάλλον. Θα είχε κίνηση, βεβαίως κύριε Ζάχο μου. Αλλά τα χρόνια αλλάξανε. Γιατί τη δεκαετία του 80, στο έχω πει, ή το 70, σε έριχνα 2 μπουνιές και τελείωνε. Και τώρα
του λέω κάτι και πας με τον δικηγόρο σου. Οπότε σε αυτές τις εποχές λοιπόν που ζούμε, που αυτές τις αλλάξανε, και αν θέλουμε να πούμε ότι εκπολιτιστήκαμε, δεν μπορεί εσύ τώρα να άρχισε και να μου λες τα έκανες και εσύ κάποτε. Όχι, δεν το δέχομαι. Τώρα τι γίνεται. Τώρα ωραία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε αλλιώς. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός για μια σερβιέτα, για που λέει και ο φίλος μου ο Τάσος, μας πήγε και μας κρέμασε ολόκληρο πρωτάθλημα, δεν μπορεί εμάς να μας δένει στους παίκτες 200 μέτρα και να μας λες δεν έγινε και τίποτα. Ωραία. Να σε καλά, Θοδωρή. Κλείσε. Θα πούμε και αύριο, αδερφέ. Ωραίος. Έλα, φίλε. Τελευταίος. Είχαμε μια γραμμή. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα. Στον αέρα είσαι, φίλε. Δεν ακούει ο φίλος, λοιπόν. Λοιπόν, για να ησυχάσουν λίγο και οι μεν και οι δε, και για να ξέρετε τι γίνεται, δεν υφίσταται κανένα νομικό ζήτημα, αφού υπάρχει ελευθερία των συναλλαγών για το θέμα ΠΑΟ Ξάνθη. Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν. Τονίζουμε λοιπόν χαρακτηριστικά πως χρειάζονται πλήρεις αποδείξεις για συνάφεια ανάμεσα σε Σαββίδη και Ξάνθη. Κάτι που, όπως είπε ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος, ο έμπειρος νομικός, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι μεμπτό, δεν υφίσταται κανένα νομικό θέμα. Για να δούμε. Κατά την άποψη λοιπόν του κυρίου έμπειρου νομικού, του κυρίου Τάκη Μπαλτάκου, mm-hmm. δεν υπάρχει κανένα νομικό θέμα ανάμεσα τα δικαστήρια, ΠΑΟ και Ξάνθη. Ό,τι πούν τα δικαστήρια, άμα είσαι καθαρός και απλά υφίσταται η ελευθερία των συναλλαγών. Ό,τι πούν τα δικαστήρια. Α, μαζί σου. Έτσι. Μαζί σου. Έτσι. Όμα πούν αθώς, αθώς. Τα δικαστήρια για το ναι. καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. όπως ενδιαφέρεται ο κύριος Αναστόπουλος, ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος ναι. Καραπαπάς, ο κύριος Καρυπίδης, ναι. ο κύριος Άβας Θεοδωρής, για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Τζαλτίδη ξέχασε. Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ είπα τους Ολυμπιακούς τώρα, αν θες να βάζεις και τον. Του Καρυπίδης, Ολυμπιακός. Τζαλτίδης δεν είπε ποτέ ότι είναι Ολυμπιακός. Όχι, όχι, δεν είπε. Ο Καρυπίδης το είπε πριν πάρει τον Άριο. Όλα αυτά, έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε και να ενεργοποιηθεί πιο άμεσα. Πιστεύω έχει πολύ. Και η δικαιοσύνη και για την υπόθεση του κυρίου Τζίλου. Ποιοι είναι οι δράστες, αφού έχουν ταυτοποιηθεί, γιατί δεν έχουν τιμωρηθεί, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι τους βάλαν να το κάνουν, να μάθουμε. Και για τα καμένα μάξια, έτσι. Για τα καμένα μάξια, για τους καμένους φούρνους. Σωστό. Για το καμένο σπίτι του κυρίου Μπίκα στην Καλκιδική. Εκείνο το καράβι, έτσι. Που έχει μουχλιάσει 4 χρόνια. Ποιο καράβι. Ένα στα Χανιά που είναι εκεί στην Κρήτη, κάπου ένα, με κάτι λαθρέα. Και για το καράβι. Με κάτι λαθρέα τσιγάρα έχουν μουλιάσει εκεί. Και για τα στημένα. Όλα, όλα, βέβαια. Στο φως, όλα. Για τον κύριο Ραούλ Μπράβο. Βέβαια. Για τα στημένα τη κάποια ομάδα εδώ τη Συμμαθία. Βέβαια. Όταν ήταν πρόεδρο κάποιο που είναι Ολυμπιακό. Όλα, όλα στο φως. Όλα να βγουν στο φως. Όλα στο φως. Αλλά να υπάρχει επίσπευση, πώς το λένε. Ναι. Α, μπράβο. Δεν το βλέπω. Των υποθέσεων. Δεν το βλέπω. Εντάξει. Για να υπάρξει το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν το βλέπω όμως. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα λίγα θα τα πούμε και. Α, και αύριο μέρα έχουμε. Πρώτα ο Θεός, έτσι, σε 9 η ώρα ξανά, Ράδιο Μαρμίτα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα για τις επόμενες 2 ώρες. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Πρώτα ο Θεός, γερή να είμαστε αύριο εδώ στις 9 στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο και Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη. Πάει καλά η εκπομπή, είπε ο κ. Τσάλτιδης, έτσι. Ψέματα λέει. Ψέματα. Αουφίτερζε.